Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος που έχουμε πίνει ο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες και αν του δόθε πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπείο και αντιψυχολογωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε και σήμερα τα πάντα όλα! Τα κοάλα τίποτα, φίλε, αυτός που το σκέφτηκε, επίσης θέλω να πω έτσι. Τα πάντα όλα λέει, τα κοάλα τίποτα. Γιατί τα πάντα και τα κοάλα, επειδή είναι δύο σπάνια ζώα που όλοι τα μπερδεύουμε. Δηλαδή, ρε εσύ φίλε, πώς λέγονται αυτά, κοάλα ή πάντα? Τα πάντα είναι τα ασπρόμαυρα, όχι? Τα κοάλα δεν είναι τα ασπρόμαυρα? Ή τα πάντα? Τέλος πάντων, αυτός που αποφάσισε να ονομάσει τα ζωάκια αυτά τα πάντα, δεν είναι Έλληνας του εξωτερικού? Ε, στάνταρ. Αγαπημένο τώρα πάλι που είπε Έλληνας του εξωτερικού, μου το ζητήσανε χθες. Ο Λάμπης μου είχε πει, πες εκείνο με την τουαλέτα με τον Έλληνα, λέει, στο αεροδρόμιο στην Αγγλία, που είναι λατρεμένο, μικρό αλλά υπέροχο ανεκδοτάκι. Πώς καταλαβαίνεις, λέει, ότι είναι Έλληνας μέσα στις τουαλέτες, στο αεροδρόμιο, που του χτυπάει, πάει να πει μέσα ο Άγγλος και λέει ο άλλος, αδερ! Τι ωραίο, φίλε. Αδερ! Δηλαδή και υπάρχει ένα φόρτωμα, έτσι. Δηλαδή, ρε, πώς μπαίνεις μέσα? Μια ενόχληση, μια ντροπή λίγο, μας έπιασε την ώρα που έχουμε βγάλει το αυτό και ουρούμε. Αλλά και μια ενόχληση, δηλαδή δεν χτυπάς, δε καραγιοζάκο. Αδερ! Ο πιο σύντομος είναι το επ, οπ! Τελείως, φίλε, συνοηθήκανε. Αλλά αυτό είναι Έλληνες με Έλληνα. Για πες. Ναι. Σωστό. Τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπως είδατε, ο Σκοπιανός πρόεδρος είχε... Δηλαδή, φτάσαμε και σε αυτό. Δηλαδή, αυτή η συμφωνία ντροπή, αυτή, να μην την αποδέχονται. Δηλαδή... Ο δικός μας ο πρόεδρος καμία αντίδραση μέχρι στιγμής. Ο δικός σου είπε όχι, ρε, είναι ντροπή, δεν το δέχομαι. Εμ, βγάλαμε τα βρακιά μας και τα ανεμίζουμε. Εμ, είναι μια συμφωνία ντροπή. Εμ, παραδίδουμε την ιστορία μας. Εμ, δεν τη δέχονται κιόλας, δηλαδή, απίστευτο. Τον είδατε, τον πρόεδρό τους. Εγώ λέει αυτό το πράγμα δεν το υπογράφω. Φοβερό, δηλαδή. Όχι να δεις που στο τέλος θα μας πούνε και μάλα. Μπιμπιδες, έτσι και από την αρχή μας έχουν πει. Από την αρχή μας έχουν πει. Απ' την αρχή. Τέλος πάντων. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε στη μία Μακεδονία και τη μόνη. Τώρα πώς θα την πούν αυτοί που παραδώσαν τα κλειδιά είναι μια άλλη ιστορία. Έχουμε και σήμερα ετοιμάσει υπέροχα πράγματα. Έχουμε το β' μέρος, το β' μέρος της χθεσινής αντίστροφης μέτρησης. Εχθές 13 άτομα, κάτσε λίγο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, όχι 10, 10 άτομα χθες μπήκαν στην κλήρωση. 10. Μπράβο. 10 άτομα χθες μπήκαν στην κλήρωση. Γιατί και σήμερα, που είναι το β' μέρος και θα τελειώσουμε σήμερα, θα κληρώσουμε μια φωτογραφική μηχανή Sony από την Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Εξαιρετικά και υπέροχα πράγματα. Καταπληκτικά, όπως καταλαβαίνετε. Ένα κυβότιο κρασιά από τα κρασιά Αμπελόης. Εκλεκτά. Μόνο το γυάλινο μπουκάλι του και το γυάλινο πόμο που έχει πάνω είναι μαγεία. Δηλαδή, χώρια. Τα κρασιά του υπέροχα και κλεκτά. Δεν δίνει όπου να είναι. Στα σούπερ μάρκετ π.χ. λέω. Μόνο σε εκλεκτά. Εστιατόρια, σε ξενοδοχεία, αυτά στο εξωτερικό. Γι' αυτό λέω ότι είναι νούμερο ένα. Τραπέζι στη Λαδόκολα από τον Κορδελιό στο Χαρμάνκι. Στο πιο νόστιμο μέρος του τόπου μας. Εδώ πέρα, όπου να πάτε. Δηλαδή, αύριο ταλό εστιατόριο. Με τόσο ωραία κρατικά. 2 κιλά παγωτό από το αρτοζαχαροπλαστείο Νικολαίδης που είναι χορηγός δεύτερης ώρας και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Optic Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά που είναι χορηγός πρώτης ώρας. Άρα αυτό το πακετάκι, το μπουκέτο με τον γνωστό τρόπο. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνας παίκτης, ξένος παίκτης, προπονητής και τραγουδιστής ή ηθοποιός. Δεν θέλω να βάλω μέσα φυτό γιατί θα έχω μια δυσκολία. Γιατί κανονικά το παιχνίδι είναι όνομα, ζώο, φυτό και τα λοιπά. Έτσι να βάλω και ζώο, φίλε. Έχουμε παράγοντες στην Ελλάδα. Πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Και έτσι θα πορευτούμε και σήμερα. Να πω επίσης, χορηγός πρώτης ώρας είναι το Όλα στα Όρθια. Υπέροχο γυράδικο, υπέροχη ψησταριά στη Λεωφόρο Στρατού 18, 837-166. Εκεί θα βρείτε την περίφημη σκεπαστή, αλλά και τον κορυφαίο, τον πιο νόστιμο, τρέχοντα σαλάκια μας γύρω χοιρινό ή κοτόπουλο της πόλης. Κάντε τη βόλτα σας και θα με θυμηθείτε. 837-166, Λεωφόρο Στρατού 18. Και βέβαια, για το ρεύμα σας, ξεχάστε τα μέχρι τώρα, ξεχάστε όλους άλλους, διότι η Βολτέρα είναι η λύση για σας.
χωρίς κλίμακες κατανάλωσης με διαφορετικές χρεώσεις, χωρίς μηνιαία πάγια, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις με ρήτρες αποδέσμευσης. Βολτέρα 2310-475-308. Ξεμπερδεύεται με το ρεύμα εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα. Επειδή μπήκαν διάφοροι τώρα, όπως βλέπετε, χαμός γίνεται. Σας λέμε λοιπόν ότι η Βολτέρα είναι η κορυφαία. Κάντε τους άλλους πέρα. Πηγαίνετε στη Βολτέρα. Ταντερέρα, θα μπορούσε να είναι τεντάρι-τάρι. Ε, πέρα-πέρα, έλα στη Βολτέρα. Νησιώτικο. Ελάτε, πουλάκια μου, ανοίξαμε και την πλημπλικερή μας. Ανοίξαμε το μαραφέτη, το μαποτεύτερο, το προσωποβιβλίο. Ανοίξαμε το Facebook. Πού να φανταστεί αυτός ο τύπος, αυτός ο. Φίλε, δεν είναι τελείως αδιάφορη η φάτσα αυτού του Ζούκερμπεργκ. Τι φάτσα είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή τον υπολογίζεις αυτόν. Παίζεις στη γειτονιά σου. Εγώ λέω κάτω από το γεροκομείο, εκεί στην Αλάνα. Και είμαστε μικροί. Και παίζουμε μητάκι, ποδαράκι, ποιος θα διαλέξει ποιον. Για να παίξουμε διπλό. Και είμαστε 10 άτομα. Αυτόν. Εσύ διαλέγεις, ρε παιδί μου, είσαι αρχηγός στην ομάδα. Αυτόν τον παίρνεις στην ομάδα σου. Εγώ λέω τελευταίος. Αυτός μένει το. Δηλαδή είναι. Για πες πιο δύσκολο. Δεν έχει κανένας μπάλα και έχει αυτός. Θα πας να παίξεις με αυτόν. Δεν θα πας, φίλε. Άστο να μωρέ τώρα. Θα παίξουμε με τσανταλίνα μανταλίνα. Παίξε με τον τοίχο. Δηλαδή μια τέτοια φάτσα δεν είναι αυτός ο Ζούκερμπεργκ. Ο οποίος σκέφτηκε ότι από πού ξεκίνησε και αυτό πάλι. Από το Μουμπίμπιπ. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Όλα. Η ισχύ, ο πλούτος, δηλαδή όλα, όλα οδηγούνται εκεί. Όλα τα σέρνει το μεγάλο ρημουλκό. Και είναι στο πανεπιστήμιο, δε γαμπίπι που δε γαμπίπι. Δεν βάζουμε ένα διαγωνισμό ποια είναι τα πιο ωραία μπάκια στο πανεπιστήμιο. Στην αρχή το κάνει μεταξύ μας. Η Σούλα, η Μούλα, η Ρούλα, η Ευτέρπη, η Θεοπίστη, η Δουλτσινέα, η Σούζαν κτλ. Μετά μπήκαν στο κόλπο γιατί δεν κατάλαβα το δικό στο πανεπιστήμιο να κάνουμε κόντρες με το δικό μας. Ποιες είναι καλύτερες, οι δικές μας ή οι δικές σας. Άιντε μπήκαν όλοι φίλε μέσα τα Αμερικανάκια και έτσι αυτό το πράγμα σαν ένα βότσαλο που το ρίχνει σε λιμνάζοντα ύδατα έγινε ένας τεράστιος κύκλος και ο τύπος έγινε πολυεκατομμυριούχος. Επειδή σκέφτηκε να βάλει στο διαδίκτυο. Ποιο μου μπει, ποιο είναι καλύτερο, το δικό σας ή το δικό μας διαγωνισμός. Από εκεί ξεκίνησε, δεν σας κάνω πλάκα. Όσοι είδατε και την ταινία και την ιστορία, που βέβαια ο ηθοποιός προσπάθησε φιλότιμα να είναι τόσο ξενέρωτος, αλλά δεν τα καταφέρνεις. Δηλαδή αυτό είναι από γεννησιμιού αυτή η φάτσα, αδιαφορία. Θεωρώ δηλαδή ακόμα με αυτή τη φάτσα, ακόμα και ο ντρούπι, ο Bill, I'm so happy. Μοιάζει party animal μπροστά του. Λέω εγώ τώρα, εσύ βγες και πες ότι δεν. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου μας ακούτε μέσα από το μαραφέτη, από το ιντερνέδιο, από το διαδίκτυο, όπου υπάρχει ένα αόρατο καλώδιο. Θυμάμαι τον πατέρα μου που έβαζε στη Γερμανία 1980-79-78 7 καλώδια τα κρεμούσε στην κουζίνα πάνω αυτά έτσι αλλιώς για να πιάσουμε και να ακούσουμε ματς αναμετάδοση φίλε. Και νομίζαμε ότι έχει μοσχοβολήσει η Ελλάδα μέσα το σπίτι μας. Μεγάλες στιγμές. Σήμερα ξεκινάει και το Μουντιάλ. Το οποίο Μουντιάλ, έτσι είναι, κοίταξε, όταν είχες ένα, πάλι σε γυναίκα θα το πω, ένα ωραίο Μουμπίμπιπ κάθε 4 χρόνια, περίμενες πώς και πώς τη στιγμή. Ετοιμαζόσουν αυτά και τα λοιπά, έτσι αλλιώς θα την πάω εδώ έξω, θα πάμε εκδρομές αυτά, μια φορά στα 4 χρόνια ερχόταν. Και είχες και, και τις αντοχές να περιμένεις και είχες και την πρεμούρα και ήταν και ένα δώρο καταπληκτικό. Δεν ξέρω εσείς, εγώ τα χρόνια μου τα μετράω με τα Μουντιάλ. Δηλαδή, είχα κάνει, πού ήμουν το προηγούμενο Μουντιάλ πριν 4 χρόνια, έτσι. Είχε γεννηθεί ο γιος μου, δεν είχε γεννηθεί. Πού ήμουν πριν το προηγούμενο, ήμουν εκεί σε αυτό το ραδιόφωνο, ή είχα κάνει αυτό, ή ζούσε αυτός ο φίλος που έχει φύγει. Πού θα είμαστε στο επόμενο, τι να σου πω. Χθες ανέθεσαν, λέει, το μεθεπόμενο. Το επόμενο, το 22, είναι στο Κατάρ. Όπου λέει θα δημιουργήσουν συνθήκες τέτοιες, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, θα είναι κλειστά τα γήπεδα με ανεμιστήρες και τέτοια. Άιντε, φίλε. Να σηκώνει να κάνει ο άλλος σέντρα και να την παίρνει ο αέρας την μπάλα από τον ανεμιστήρα. Από το ερκοντήσιο, το οποίο ερκοντήσιο θα είναι BTU και τέτοια. Αυτά θα μας τα πει ο Κλιμάρτ, βέβαια, ο οποίος ξέρει. Αλλά θέλω να πω ρε, παιδί μου, πώς είναι όταν βγαίνεις με πλαστική μπάλα να παίξεις κάτω στην παραλία όταν έχει βαρδάρι, που στην παίρνει ο αέρας και δεν είναι. Δεν ξέρεις, ρε, παιδί μου, είναι αυτό το απρόβλεπτο που θα πάει η μπάλα. Μετά από εκεί λοιπόν, αυτά λέει το 22. Το 22 σε 4 χρόνια δηλαδή. Το 26 ανατέθηκε σε Αμερική.
Μεξικό και Καναδά. Θα το κάνουν τρεις. Και λέω το 26 πόσο χρόνο θα είμαστε. Όχι ρε, σκέφτεσαι δηλαδή σε 8 χρόνια από τώρα. Και λες 8 τι. Καταρχήν θα ζούμε σε 8 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα ζούμε ρε φίλε. Δηλαδή έτσι όπως είναι η ζωή ούτε καν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αλλά θα μετρούσαμε ρε παιδί μου τα χρόνια μας με τα Μουντιάλ. Να η Πανίνη με τα χαρτάκια. Δώσαμε και θα κοιτάξουμε να ξαναδώσουμε. Μεγάλες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε αναγκή ούτε το tablet, ούτε το PlayStation. Ωραία είναι και αυτά, τα γουστάρω. Δηλαδή δεν τα απορρίπτουμε. Αλλά ρε παιδί μου, αυτή η μαγεία που ανοίγαμε το χαρτάκι, το βάζαμε όρθιο να το πετύχουμε με το μαρμαράκι που παίζαμε. Έχω διπλό να στο αλλάξω, να σου δώσω, το αλυσβερίσει αυτό, ξέρεις, μέχρι και γινόταν και. Αλλά έχω μια δερμάτινη μπάλα ήταν το έπαθλο που την είχαμε πληρώσει 700.000 πάνω την αξία της. Αλλά έχει αξία όμως να την πάρει την μπάλα με τα χαρτάκια και με τα αυτοκόλλητα, ρε φίλε. Καλημέρα! Τι είναι αυτό που αρχίζει από Μουν και τραβάει ο Ρόταρ σενικά? Φυσικά το Μουντιάλ, Νανά Παρασκευοπούλου! Αυτό είναι. Αυτό είναι. Το Μουντιάλ. Χαίρονται, μου λέει κάποιος, δεν μπορώ να το, πώς να το περιγράψουμε, λέει, στις γυναίκες αυτό το οποίο ξεκινάει σήμερα. Φανταστείτε, λέει κορίτσια, 70% λέει έκπτωση σε τσάντες και γόβες και παπούτσια. Όχι όμως κάθε μέρα, κάθε 4 χρόνια. Για ένα μήνα. 70% στα Μίου Μίου, στα Μαλόνο Μπλάνικ, πώς τα λένε αυτά, στα Μπέρμπερι, στα Σούξου Μούξου, όπως λένε, στις Ερμές, στις Άντες. Black Friday για ένα μήνα, κάθε 4 χρόνια. Σκεφτείτε. 80%! Τι 80! 65% ρε παιδί μου! Φανταστείτε! Ένα τέτοιο πράγμα ζούμε. Ένα τέτοιο πράγμα ζούμε. Τώρα, έλεγα πριν ότι όταν είχες, ήσουν μαθημένος και μια φορά στα 4 χρόνια ερχόταν η τύπισσα, ήσουν πάρα πολύ δυνατός. Ήσουν πολύ δυνατός ρε παιδί μου, περίμενες εκεί, ήσουν αφορτωμένος, θα έχεις κρατήσει όλα για την πάρτι της. Δυνάμεις αυτά, τρέλα, πάθος, φλόγα όλα. Μετά όμως ήρθε η άλλη. Η Σεντονού. Τσουπ. Κάθε χρόνο ερχόταν στην πόρτα σου. Τακ, τακ, τακ. Κάθε χρόνο. Και έτσι σε ξελόγιασε. Έφυγε η φλόγα και το πάθος σου για αυτό που περίμενες κάθε 4 χρόνια. Γιατί μου πείτε τώρα το γιούρο είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, οκ. Okay. Ένα ημίμετρο ήταν το γιούρο. Ναι, χαρήκαμε και με το γιούρο, αλλά δεν ήταν το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου, όπως το Μουντιάλ. Τώρα να μπαίνει μέσα Βραζιλία, Αργεντινή, αυτά. Δηλαδή, άλλο πράγμα ήταν. Το γιούρο ήταν μια παρηγοριά στον άρρωστο. Ανά 2 χρόνια. Οκ. Okay. Α, δεν έχει μέσα Βραζιλίες, δεν έχει μέσα Αργεντινές αυτά. Χιλή Ονδούρα. Ονδούρα, τι ομάδες Ονδούρα. Φίλε, πρέπει να το δεις. Τι έπαθα, ο άλλος έπαθα από Ονδούρα, φίλε. Τι έχει, βαριάς μορφής. Ονδούρα και μάλιστα με μορφή καλπάζουσα. Σόπα ρε φίλε. Τι τον τζίμπησε. Τον τζίμπησε φίλε μια Ονδούρα. Μπίπησε τα. Μια Ονδούρα. Επίσης το Ονδούρα θα μπορούσε να είναι μοντέλο αυτοκινήτου. Τι έχεις Ρενό Ονδούρα. Δεν θα μπορούσε. Ή Σεάτ Ονδούρα. Αυτοί που βρίσκουν τα ονόματα σε αυτοκίνητα. Θα ήθελα να γνωρίσω μερικούς. Δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτοί βρίσκουν ό,τι θα ονομαστεί. Θα ονομαστεί Σεάτ Ίμπιζα. Ιμπίθα που είναι το κανονικό. Ρενό Κλειό. Αυτό είχε μια καμιά Κλειό είχε. Και Τούμινα, ας πούμε. Κασκάι. Αυτό τι ήρθε άλλο. Φίλε, λες είναι λεφτάς. Τα Σκάι κάθε μέρα έρχεται και τα Σκάι. Ποιοι βρίσκουν τις ονομασίες από τα αυτοκίνητα. Opel Insignia. Πολλές ρε παιδί μου. Τι έγινε ρε φίλε. Πολύ φωτουριστικό δεν είναι. Τρισυπόστατε. Τι κάνεις ρε παιδί μου. Ατέρμονε. Insignia. Άλλοι πάνε με νούμερα μόνο έτσι. Δηλαδή πάνε με νούμερα μόνο. Ναι. i30 ή ξέρω εγώ BMW 750. 316. Δεν ονόμασε ποτέ η BMW το μοντέλο έτσι δεν είναι. Η Opel όμως, κανονικά η Seat, η Ford, Ford Fiesta, Fiesta, μια χαρά φίλε, τέλεια. Έχει ρε παιδί μου διάφορα και τα αυτοκίνητα. Και η Mercedes νομίζω ότι το ονόμασε έτσι, αν εξαιρείς τον κομπρέσορα. Κανονικά τώρα τι θέμα, πού βγήκαμε φίλε, τι μονοπάτι, πώς βρεθήκαμε εδώ, από το Μουντιάλ. Από την Ονδούρα. Τέρε παιδί μου, τι είναι αυτό. Μου βάζε μεγάλη αγγίλη η δασκάλα. Έφυγες από το θέμα. Φώναξε μια φορά και μου λέει: θέλω να μου πεις τι δουλειά θα κάνεις εσύ.
0-1 έχω. 0-1 έχω. Την πέτυχα μετά από χρόνια. Θυμάσαι, λέω. Κυρία Ζωή, που μου λέγες τι. Σε θυμάμαι, παιδί μου. Σε ακούει και ο άντρας μου. 0-2. Και ο γιος μου. 0-3. Είσαι εκτός θέματος, λέω. Εντάξει. Να είναι καλά η γυναίκα. Να είναι καλά η γυναίκα. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί που κάθε 4 χρόνια το περίμενες και μάζευες αναμονή, ερχόταν γι' αυτό το πράγμα, ήταν μια έκρηξη χαράς. Όποιος δεν έχει ζήσει καλοκαίρι με μπύρες, πίτσες και τηλεόραση στο μπαλκόνι με την παλαντέζα και το καλώδιο, έτσι μεγαλώσαμε. Μέχρι και τα κουνούπια δεν μας τσιμπούσαν. Σεβόντουσαν τα ναι. Μαστουρώναμε βέβαια όλοι από το φιδάκι που τότε δεν υπήρχαν ταμπλέτες, αυτά δεν υπήρχε. Τώρα φοράς ένα βραχιολάκι, λέει, και δεν σε τσιμπάει, σε σέβεται το κουνούπι. Μπράβο ρε λεβέντες. Νέο κόλπο. Ωχ, ωχ, βακαρή μας χάντζησαν. Θα έρθει και το κουνούπι. Παιδιά, παιδιά, φοράει τέτοιο βραχιολάκι, δεν γίνεται να το τσιμπήσουμε. Έχει, λέει, αυτό το πράγμα έχει, λέει, μια μυρωδιά κτλ. Αλλά εμείς, αν δεν έβες το φιδάκι, αυτό, αυτή η μυρωδιά που ερχόσουν και έβλεπες, α πούμε, οράματα, φάτα μοργκάνα. Να ο Μάρσα Ρίφ, να κάτι καμήλες, να ο Χοντρός και ο Λιγνός, όλοι μαζί μέσα στην έρημο. Φουλ. Να Παρίσι Δακάρ, να περνάει και ένα αυτοκίνητο και μια μηχανή. Δηλαδή, αλλά αυτό το πράγμα ρε παιδιά μου έχει μείνει αυτό, η καθυστέρηση στον ήχο στον μπαλκόνι του γείτονα που εμείς το ακούγαμε μπροστά και ακουγόταν με λίγη καθυστέρηση λίγο πιο πέρα ο ήχος που το παίρνει η γειτονιά εκεί στο πατρικό μου στην Τούμπα που πηγαίναμε στην Πηλαία εκεί στα ξαδέρφια μας. Έτσι μεγαλώσαμε. Τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Καλά, μην πάω στα χωριά, ακόμα καλύτερα, έτσι. Στην πλατεία του χωριού, καρέκλα πλαστική κτλ. Σαν να ήταν θεσμός, κανονικά, φίλε. Πώς κάναμε εθνικές γιορτές. Κανονικά και η γιαγιά με το πλεκτό κτλ. Δίπλα να κεντήσει, όλοι φουλ. Ένα ωραίο πράγμα. Κόπηκε όμως λίγο αυτή η τρέλα, γιατί ήρθε η γκόμενα η Χλυδάτη που κάθε χρόνο ερχόταν και σου αφαιρούσε λίγο από την τρέλα, λίγο από το πάθος. Και βέβαια είναι μια τύπισσα με όλα τα κομφόρ, έτσι. Ήρθε το Champions League και θεωρώ εγώ, τουλάχιστον μιλάω για εμένα 100% προσωπικά, μπορεί να κάνω λάθος, αντικατέστησε μέσα μας το νούμερο ένα πανηγύρι ποδοσφαιρικό. Και πού να μπούμε κιόλας. Φανταστείτε ότι είμαστε απόξω ακόμα. Και όταν πήγαμε να μπούμε, οι οφορές δεν μας. Αλλά, οκ. Okay. Φανταστείτε λοιπόν. Φανταστείτε. Χαιρετίσματα έχεις πολλά από το δάσκαλο του Στεφ. Ανδρέας, τραγουδούσατε, μου είπε, στη Μονή Λαζαριστών. Όχι ρε φίλε. Γεια σου ρε Ανδρέα. Γεια σου ρε φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Έτσι στέλνε τα χαιρετίσματά σας, γεια σου τσόφα. Α! Να πω, μην το ξεχάσω, ότι η εξής η κάτωθη. Η κάτωθη. Το κάτωθη δεν είναι σχεδόν βρισιά. Άντε ρε κάτωθη. Εμένα είπες κάτωθη ρε, πάμε έξω ρε, πάμε, όχι πάμε έξω. Εμένα, βαστάτε εμένα αυτά, άντε ρε που θα με μπεις εμένα. Παλιο κάτωθη, ε κάτωθη. Εγώ ρε, είσαι αρμόδιος ρε. Τι, ποιον είπες αρμόδιο. Φουντώνει φίλε μεγάλος καυγάς. Μαλώνει ο αρμόδιος με τον κάτωθη. Και γίνεις χαμός φίλε. Χαμός φίλε. Όχι ο Ηλίας Αρμόδωρος. Μουστάκι φίλε πάνω από το χείλος. Ηλίας Αρμόδωρος. Δηλαδή ο Παράσχου μπροστά του είναι ποντικοουρά του Παράσχου. Είναι Έρολ Φλίν. Αυτός φίλε, αυτό είναι να τρως γύρω αυτά που πιάνουν τα μουστάκια και με λάδια είναι που είναι. Αυτό είναι που λέμε θα φάμε τα μουστάκια μας. Αυτός τρώει όντως τα μουστάκια του. Και μένει λίγο λαδίλα πάνω, λίγο αυτό, λίγο κάτι, λίγο κέτσαπ, λίγο μουστάρδα. Κιτρινίζει μετά από το τσιγάρο. Εντάξει, αυτά τα παχιά μουστάκια τώρα δεν νομίζω ότι κυκλοφορεί κανένας έτσι. Αυτό. Τι γίνεται, γεια σου ρε δασκαλάκι. Η δουλειά του μέλλοντος είναι μία. Αυτοί που θα βγάζουν τα τατουάζ, να ξέρετε. Επειδή ανοίχθηκε πολλοί κόσμος. Σας το λέω να το ξαναθυμηθείτε. Σήμερα σας το λέω, έχει 2018. Το λέει ο Κοστούλης. 2018. Αυτός ο οποίος σε 10 χρόνια, σε 15, σε 8, σε 5 θα αφαιρεί τατουάζ. Χωρίς να φαίνονται. Δεν ξέρω αν το κάνουν οι ίδιοι που τα κάνουν τώρα, ξέρουν και να τα βγάζουν.
αλλά αυτός ο οποίος θα κάνει αυτή τη δουλειά να αφαιρεί τατουάζ, δηλαδή με πλαστική θα γίνεται, με λέιζερ θα γίνεται, με νερομπογιά, με σιδερότυπο σεραφίνο. Δεν ξέρω με τι θα γίνεται, αυτός θα οικονομήσει φίλε στο μέλλον. Αφαίρεση τατουάζ. Διότι τώρα είναι μόδα, πολλοί το κάνουν, ωραία. Νέα παιδιά και μεγαλύτεροι, εντάξει. Ωραίο είναι. Τώρα, όταν ο άλλος είχε γεμίσει φίλε όλη την κοιλιά, όλη την πλάτη, μπούτια, χέρια, λαιμούς, είχε βγει φίλε πάνω στο λοβό του αυτιού, του γαργαλάει την καροτίδα. Και μετά, ρε παιδί μου, όταν γίνει παράδειγμα, λέω 50 χρονών, και πλαδαρέψει λίγο και δεν του αρέσει, τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Κυκλοφορεί μονίμως με ολόσωμο πουλόβερ. Είναι κάτι αυτό, εντάξει. Βέβαια, μιλάμε τα παιδιά που κάνουν το τουάζ, έχει ξεφύγει το πράγμα. Δεν είναι ότι κάνουμε. Κάποτε έκανες να πούμε ένα. Θεωρώ ένα δράκο, ξέρω εγώ κάτι. Τώρα οι άνθρωποι είναι καλλιτέχνες, έτσι. Βλέπεις τον άλλο και βγαίνει μέσα από το σώμα σου. Βλέπεις τον συγχωρεμένο, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον αδερφό σου, ξέρω εγώ οποιοδήποτε, και λες είναι ζωντανός. Τον κουβαλάω πάνω μου. Δηλαδή, μιλάμε για τρομερή αποτύπωση. Σαν φωτογραφία. Πώς το καταφέρουν αυτό, μεγάλη τέχνη. Απλά λέω εγώ ότι κάποια στιγμή θα περάσει από τη μόδα. Και θα υπάρχει ένας μάγκας πρώτος που θα πει: παιδιά, αφαίρεσε τα τουάζ. Ανώδυνη και ανέξοδη. Λέω εγώ. 31 χρόνια από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ από την Ελλάδα με 103-101 επί της Σοβιετικής Ένωσης. 14 Ιουνίου, φυσικά Χρήση Άντσου, μόνιμη στρατιώτης στο site, συγκινητική και βέβαια το ξυπνητήρι της μνήμης. Όχι τρίποντο. Όχι τρίποντο. Ο Γερογιοβάησα, ο Συρίγος, το θυμάστε? 103-101, η πρώτη ίσως στιγμή που η Ελλάδα ήταν πραγματικά ενωμένη. Ακούω τη Ρινίνη, και όλα αυτά. Τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση μεγάλης στεναχώριας, γιατί και αυτοί εδώ που βάλαν την υπογραφή τους, που τη βάζουν δηλαδή, αλλά και οι προηγούμενοι πολιτικοί πρόδωσαν την πατρίδα μας, ένα κρατήδιο που ο Τίτο αποφάσισε να το ονομάσει έτσι, όπως αποφάσισε να το ονομάσει, ένα σλάβικο φίλο έδωσε το όνομα, έπαιξε με την ιστορία, καπηλεύτηκε το όνομα και επειδή αυτός αποφάσισε να το κάνει έτσι και επειδή είμαστε ανίσχυροι στην εξωτερική πολιτική, είμαστε μια κουκίδα για τους άλλους, ισχυρές πιέσεις, δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν καταλαβαίνει ότι γίνεται προδότης με αυτό που κάνει, ή ο Κοτζιάς, ή όλοι τους. Όποιος το ψηφίσει στη Βουλή, ντρέπομαι πραγματικά που ο πρόεδρος ο Σκοπιανός αμέσως είπε ντροπή δεν το ψηφίζουμε, που και αυτό είναι παιχνίδι να ξέρετε. Και καλά για να φανεί ότι εγώ πιστεύω πιο πολύ πλάτες στους δικούς μας είναι ότι να είναι δύσκολη για τα Σκόπια συμφωνία, δεν τη δέχονται ούτε οι ίδιοι. Πού είναι οι δικοί μας να σηκώσουν ανάστημα? Κύριε Πρόεδρε, έχει το δικαίωμα, γιατί και αυτό το ακούσαμε χθες, ότι να λέει, ξέρετε, δεν έχει λέει αρμοδιότητα. Τι λέτε ρε, σοβαρά μιλάτε? Δεν έχει ο πρώην υποκρατής να πει, δεν το υπογράφω αυτό ρε, ουφάλες, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, πάλι θα γεμίσουμε δηλητήριο. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο, με τη μουσάκλα σου αγόρι μου, αγόρι, τι ωραίος που είσαι ρε φίλε. Τι ωραίος που είσαι, τι μεγάλη μορφή. Γεια σου Λάρη. Λοιπόν, να πω ότι οι κάτωθοι, γιατί το έχασα το κάτωθοι με τον καυγά, Αϊβατζίδης Ανέστης, Πιασάς Χάρης, Μανδάρας Αστέριος, Φανέλες Ανόβερο είναι αυτές, και Βερμούδες Ανόβερο, Νικολόπουλος Γιώργος, Χαριστός Δημήτρης, επίσης Φανέλες Λάρνακας, Ράπτης Λευτέρης, Μενεξές Δημήτρης, Παμπόρης Αλέξανδρος και Τσιβελεκίδης Γιώργος, έρχεστε αύριο, όχι σήμερα, αύριο, πήγα στο απόγευμα να πάρω τις φανέλες από την Αγγελική, ξέχασα ότι είναι Τετάρτη και είναι κλειστά. Πολύ ωραία τα σχεδία σας φίλε. Πάρα πολύ ωραία τα σχέδια. Τετάρτη από η οποία και ήταν κλειστά. Τα φυσιολογικό, έτσι. Μια χαρά. Μπράβο, Κωστάκη. Μπράβο, τα αγόρι μου. Μπράβο, τα αγόρι μου. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Σας περιμένω και για αντίστροφη μέτρηση, διότι έχουμε φωτογραφική μηχανή Sony από την Electronet. Κρασιά αμπελός, ένα κυβότιο κρασάρας να γουστάρετε. Τραπεζούκλα από τη Λαδόκολα. Παγωτά από τον Νικολαίδη. Και γυαλάρες από τα Optic Stores Μανολόπουλος εδώ. Στα δώρα μας. Θα μπείτε μαζί με τους 10 χθεσινούς σε μία κλήρωση. Ετοιμαστείτε, μην τα γράφετε από μέσα. Προσέξτε καλά, θα το καταλάβω αν τα λέτε από μέσα. Το νου σας. Διέλη με τούμπεν και επιστρεφώ. Εδώ είμαστε.
2310-287-888. Μπαίνετε και τηλεφωνούτε για να βγούμε on air που λένε. Ελληνική λέξη το air, γιατί γράφεται με αλφαγιώτα. Κανονικά ρε, θα σας χαρίσουμε κουφάλες. Σιγά μην τη χαρίσουμε. Όπως το όνομα της Μακεδονίας, σε παρακαλώ πολύ. Επίσης δεν είναι το μακεδονικό. Είναι το σκοπιανό. Μακεδονικό δεν ήταν ποτέ. Δεν είναι, λάθος το λένε και αυτό. Λάθος και το πουγουδουμού που τόσα χρόνια δεχτήκαμε. Λάθος όλα. Λάθος που στα βιβλία κάποια φωστηρόπεδα το είχαν βάλει. Στα δικά μας βιβλία του οργανισμού δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Εγκλήματα για πολλές δεκαετίες. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε και σήμερα να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση για να σας βάλω σε κλήρωση. Σήμερα στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε μια φωτογραφική μηχανή από την Electronet Παπουκίδη Νικολαίδης. Sony είναι η φωτογραφική μηχανή. Κορυφαία μάρκα, κορυφαίο όνομα και στυλοράσεις. Το Μουντιάλ που αρχίζει απόψε με ένα τελείως ξενέρωτο μάτς. Προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο ή τον καζόν στο κήπο της γιαγιάς μου να μεγαλώνει σε φυσικό χρόνο παρά να δω Ρωσία, Ρωσία, ή το κιστό ταβάνι να στεγνώνει η μπογιά. Ρωσία, Σαουδική Αραβία. Μόνο αν μπαίνανε με τις εκελεμπίες οι τύποι, όπως έτσι, ή, ναι, ρε παιδί μου, οι Ρωσίδες μέσα και τα λοιπά, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα είναι νομίζω ένα ξενερουά, αλλά πάντα έτσι ξεκινάει με ένα ξενέρωτο. Είναι οι διοργανώτρια που θα τις μπρόξουν με μπούνια σαν άφωνη κορασίδα σε μουσικό talent show που όμως πρέπει να πάει γιατί την μπαλαμουτιάζει ο αρχιπαραγωγός. Λέμε τώρα, πώς το λένε αυτό, Weinstein. Ε, αυτός τι είχε κάνει ρε, δεν είχε αφήσει καμία από αυτές τις πρωτοκλασσάτες, ε. Που τώρα βγαίνουν μία και τα λένε, γιατί δεν βγήκατε νωρίτερα κορίτσια να τα πείτε. Να βγαίνετε νωρίτερα να τα λέτε. Ρόμπερτ Ντενίρο, φίλε, fuck you Trump, κανονικά φίλε, δηλαδή, λέει τέλος το δε, είμαι εναντίον του Trump. Trump, fuck you, κανονικά φίλε, μπες στη φάκα. Πάμε να πάρουμε γραμμούλες, ζουμουσού λέμε, μπαίνετε στο zoomusou.gr, το υπέροχο σαϊτάκι μας και βλέπετε εκεί τα διάφορα θεματάκια και από πάω και όχι μόνο, ο καημός σήμερα δεν είπαμε τίποτα, τα μεταγραφικά παιδιά, είπαμε, το πιο ήρεμο καλοκαίρι, αύξησε την προσφορά στε Βέρμπλουμ και θα επιλέξει. Και από Πούκι ή Κόντε, όποιος και να έρθει από τους δύο, οκ. Okay. Ξαναλέω κάθε μέρα, το βασικό είναι να μην διαταραχθεί η ομογένεια, η ομοιογένεια και λέω η ομογένεια, και η ομογένεια που ενδιαφέρεται στο εξωτερικό, η ομοιογένεια, το κλίμα αυτό, ο κορμός να μην φύγει κανένας Πασχαλάκης, κανένας Πέλκας, κανένας Βιερίνια, κανένας Μάτος, κανένας Βαρέλα, κανένας Πρίγιοβιτς κυρίως, και το Βιερίνια δεν έρθει κάποιος να τον αγοράσει τα 32 του. Τον Μπρίγιοβιτς πάλι λέει Αλνάσερ και αυτοί όλοι με κάτι μπροστά. Άλλαξε το μανελό και βάλε το τη σκούφια του αλλιώς. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Πάρα πολύ ωραίος, περιεκτικός, λακωνικός, σύντομος, δεν μας καλταλαιπώρησε. Πάμε στον επόμενο. Ναι! Έλα ακουστή, καλημέρα. Καλώς το σερέο! Τα παίρνουμε με τη σειρά. Ναι. Ξεκινάμε με το άδερο που είπες. Ναι. Ήταν ο Κυρίκας Κουστίκας στην Αμερική. Ναι. Στο λεωφορείο κρατιόταν τους χειρολάβες. Κάθε φορά που πατούσε χρόνο του λεωφορείου, ένας μαύρος από πίσω του τη φέρμαρε από πίσω ρε που δεν είχε πλάτη. Ο Κυρίκας όμορφα. Ο Κυρίκας τι. Όμορφα. Ναι. Δύο τρεις τάσεις, έτσι του λέει Κουστίκας. Ρε το Αμερική μας λέει, τι λες όμορφα. Το όμορφα λέει είναι beautiful. Στην επόμενη στάση ξανά φρένω ο οδηγός από πίσω ο μαύρος beautiful. Έτσι, beautiful. Όσον αφορά, τώρα τα τατουάζ, φίλε, από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις στην Αμερική είναι αυτοί που τα ζουν όντως. Ήδη εκεί έχει φύγει η μόδα, Εμείς είμαστε 20-30 χρόνια καθυστέρηση από την Αμερική. Ναι. Δηλαδή όλα κάνουν ένα κύκλο. Και είναι η κλασική περίπτωση που συζητάνε με δύο φίλες και λέει πολύ ωραίος ο πιγκουίνος που έχεις κάνει τατουάζ. Δεν είναι πιγκουίνος λέει, είναι χιλιδόνια αλλά έχω πάρει και ένα 20 κιλά. Από πέρσι πήρα καμιά 20 κιλά λέει. Τι ωραία. Τώρα πάμε στο Μουντιάλ φίλε, εμείς στο χωριό μου δηλαδή θυμάμαι τσιρικάς 12 χρονών το 82. Ναι. Που βάζαμε στοιχήματα φίλε, δηλαδή το στοίχημα το ανακάλυψε στο χωριό μου πιστεύω και σε άλλα χωριά θα το κάναν. Που βάζαμε όλοι τότε ένα εκατοστάρικο. Ποιος θα βρει το σκορ του αγώνα. Σωστό, σωστό. Μεταξύ μας. Από τσίχλα, από χαρτάκι, από κουκουρούκου ή σοκοφρέτα. Τετράδιο. Ο bookmaker. Ο χωριού έγραφε τα ονόματα, κατουσταρικάκι. Κανονικά.
Το τετράδιο ήταν στην τηλεόραση, ξέρεις, εκεί κανονικά, δεν το ακουμπούσε κανένας. Τετράδιο μπλε ήταν Ευαγγέλιο, δεν το ακουμπούσε κανένας. Ναι, ναι, τα λεφτά ήταν μέσα κανονικά. Έτσι ρε, κυμπάρικες δουλειές. Και έβλεπε ο άλλος ποιος δεν έχει το, ξέρεις ποιος είναι ο μοναδικός και το έχουν δύο, ξέρεις κάτι σκορ παράξενα, δύο, δύο, τρία, πού να πούνε κόλτα ρε. Έτσι, έτσι. Έτσι, κανονικά παιχνίδι... γινόταν αλυσβερής όπως το λες, όπως το λες. Επέζω τα, όλα, τα διπλά, σου δίνω τα διπλά, τα μισά αυτά, γινόταν τέτοιο κόλπο. Και η κλασική περίπτωση, ξέρεις που είναι η μπαλατέζα σε τηλεόραση, που είχε μια γιαγιά με τον μπαστούνι και έβγαζε την μπαλατέζα. Και εκεί που βλέπαν όλοι, πέρανε ξέρεις κάγελο και... Ωραία πράγματα φίλε. Πολύ ωραία χρόνια ο καθένας έχει να θυμάται, ξέρεις, είναι, γι' αυτό έχει αξία γιατί γίνεται κάθε 4 χρόνια, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Απλά το... είπα, δεν ξέρω εσείς, έφυγε ρε παιδί μου η μαγεία με το Champions League που κάθε χρόνο είναι σε τέτοιο, ναι, τέτοιο υψηλό επίπεδο και βλέπουμε μπαλάρα. Σου φύγε αυτή η λαχτάρα που είχες ρε παιδί μου ανά τετραετία. Τώρα όταν κάθε χρόνο βλέπεις υπερματσάρες, δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα, καταλαβες. Νομίζω απλά, ότι έχει... Ναι. Ναι. Και σήμερα να δώσω και τα φώτα μου να πω το αισθηκτό μου ρε παιδί μου ότι μπορεί, τα λέγαμε διοργανώτερα και στην Νότια Αφρική δεν πέρασε διοργανώτερα στην επόμενη φάση που ήταν που λέγανε όλους τους διοργανωτές τους μπρόχνουν και κάνουν. Θυμάμαι τώρα, ρε παιδί μου εκείνη την Κορέα τότε, στο, δηλαδή στο, ναι, στο 2002. Άμα δηλαδή... έχει περιθώριο το κοράκι μπορεί να σας μπρόξει, αλλά ο άλλος τώρα ξέρεις καμιά φορά εγώ την, τη Ρωσία την είδα σε 2-3 παιχνίδια, σε αρκετά από τα τελευταία χρόνια δεν έχει κάτι εξαιρετικό. Ναι. Η Σαουδική Αραβία πάλι σου δίνει αυτό το σπιθύρα ότι μπορεί να κάνει μια έκπληξη. Εμένα μία πετρολοπηγή, μία δημοσιογραφική πηγή μου είπε ότι θα προχωρήσει. Ναι. Εκεί τάζει πηγές, ξέρεις, δεν έχει. Έλα πρόεδρε, πες το! Δεν λέει, ξέρω εγώ, έκαστος 3.000. Ναι. Και εγώ θα έλεγα αυτοί που παίζανε, ξέρεις, παλιά, άλλους έπαιζε σου παλιά, ώστε να βγει σου παλιά και διπλασιάζει τα λεφτά για να πάρει. Τώρα το γκολ που βλέπω το δίνω πολύ ψηλά, δηλαδή κάτι 2.60, 2.25, 2.40 γκολ. Έτσι, Κάποιος που ξέρει μου είπε παίξε Harry Kane για σκόρερ, δεν ξέρω, ο Άγγλος, και είναι σε εύκολο όμιλο. Εγώ φίλε, λίγα λεφτουδάκια που είχα, κάτι ψηλά, τα έβαλα στην Αργεντινή. Σας το είπα και χθες, σας είχα πει και πριν το Euro παίξτε... Είναι η τελευταία ευκαιρία του Μέση και εγώ το και αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Μέση άμα θα το βοηθήσουν... Έβαλα φίλε, έβαλα ένα κοσαρικάκι, εντάξει, όχι τίποτα, έτσι για το χαβαλέ. Με 7 απόδοση, 7,5 το πρόλαβα. Την Αργεντινή. Και να δούμε και σε τι κατάσταση θα γυρίσει ο Σαλάχ, ρε παιδί μου, γιατί ο τραυματισμός εγώ το χτύπησε λίγο έτσι, πίσω. Έτσι. Έγινε σε ρε! Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, να κάνουμε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εσύ θα σε τελειώσει ένα μήνυμα καμιά μέρα. Έχω δίπλα μπουκάλες. Έχω μπουκάλες δίπλα, κανονικά. Δίπλα στο χαρτί μου το όχι, λοιπόν. Δεν υπάρχει χαρτί. Σε προκαλώ! Σε προκαλώ, έλα, έλα, έλα. Μπορεί να σε απέξω τώρα. Να χτυπήσει την πόρτα και να μπεις. Μπούκα κανονικά. Η δίωξη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην ΑΕΚ 2014. 2014 εννοείται. Έτσι όπως έμεινε η ΑΕΚ 2014 και ενός Πανιόνιος, όπως έχει μείνει Πανιόνιος και ΑΕΚ, έτσι πιστεύω και τα Σκόπια θα μείνουν Μακεδονία σε 30-40 χρόνια και θα λένε γιατί η Βεργίνα είναι στην Ελλάδα και όχι στη Μακεδονία. Ναι. Εκεί, δηλαδή... Και γιατί, τι σημαίνει Σεβέρνα. Σεβέρνα δεν είναι μια κοπέλα που ήρθε για διακοπές Καλκιδική. Πώς τη λένε, είναι η Τατιάνα και από εδώ η φίλη της Σεβέρνα. Πάρα πολύ χτες, δεν παίρνω φάρμακα στη ζωή μου. Χτες ήθελα να πάω όλη μέρα σπιρίνη για να μην πω το κανένα κεφαλικό να πω. Δεν ήμουν καλά. Τέλος πάντων το βράδυ πήρα τη γυναίκα και βγήκα. Πήγα στη Ζουγανέλη, άφησα τα παιδιά στη μάνα μου. Είσαι της ποιότητας. Πού ήταν στο θέατρο δάσους. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, η γυναίκα μου άρεσε πολύ. Μην δικαιολογήσεις, δεν πειράζει, σε κατανοώ. Παντοφλίτσα. Ναι, ναι. Δεν πειράζει, μετάξε μας. Δεν πειράζει, δεν θέλω να δικαιολογήσω. Κι εγώ έχω πάει. Κι εγώ. Όχι, το ομολογώ, κι εγώ έχω πάει. Κοίταξε, η Ζουγανέλη, θα σου πω το εξής. Εγώ ξέρω άλλο ρεπερτορίο. Όχι, μ' αρέσει. Εξαιρετική φωνή. Όμως, πάμε 10 άτομα συναυλία. Πρόσεξε. Καταρχήν είναι ωραίο τυπάκι ρε παιδί μου γυναίκα. Δεν χρειάστηκε ποτέ να πουλήσει την προσωπική της ζωή ή να πει διάφορα για να πουλήσει την... Έχει φωνάρα. Γουστάρουμε τον μπαμπά της επίσης. Σαν άτομο. Σε φυσιογνωμία. Τώρα, πού διαφωνώ εγώ. Πάμε λοιπόν την άλλη φορά, οι κουμπάροι μας όλοι. Πάμε 6 άτομα στη Ζουγανέλη. Ρε παιδιά, δεν μπορώ εγώ. Άντρε Κωστήλα, πάμε παρέα. Άντε, πάμε στη Ζουγανέλη. Okay, εγώ στο πρώτο τέταρτο θέλω να ζητήσω, ας πούμε, παραγγελιά το ανεβείτε όπου βρείτε. Δεν είναι το ρεπερτόριό μου. Και ρωτάει η Ζουγανέλη, φιλέ, κλαίω. Υπάρχει κανένας ερωτευμένος. Όχι, όλοι. Α, δεν πιστεύω. Όχι. Υπάρχει κανένας χωρισμένος. Ναι. Δεν πιστεύω να είναι κανένας χαρούμενος. Όχι, όλοι.
οδεί στον πόνο. Είναι. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Λοιπόν, με έβαλες όλο τον χρόνο, κάτι τώρα να πω αυτό που ήθελα. Να πεις. Το 87 στο μπαλκόνι, με τη σαγιονάρα, παιδάκι. Διχάλα, η Χέρκουλες ναι. Που πιάνει και χαλίκι από κάτω στη μασέλα. Και να βλέπουμε, ξέρω εγώ, δηλαδή, τι μνήμες έρχονται, ρε παιδί μου, στο μυαλό. Φοβερό. Θα ήθελα να γυρίσω, δεν ξέρω γιατί το παθαίνω αυτό, αν είναι κλιμακτήριος τώρα στα χρόνια που ζούμε. Αλλά οποιαδήποτε... Ένα πάλι παιδισμό τον έχει. Τον έχω να μπω, όλο να και πιο συχνά. Έστω, ναι, ναι. Όλος μας πιάνει. Όλος μας πιάνει, μην νομίζεις. Είναι επειδή γίνονται πιο απρόσωπα τα χρόνια τώρα, είναι όλα τόσο φίλε... Και πιο γρήγορα όλα. Και πιο γρήγορα, ναι. Το Μουντιάλ, ναι. Το Champions League, Κωστή, μπορεί να είναι ανώτερο ως ποιότητα, γιατί οι ομάδες είναι δεμένες και φτιαγμένες για αυτό το πράγμα, αλλά το Μουντιάλ έχει άλλη έγκλη. Εντάξει, δε. Ελεστάω, την έγκλη του δεν τη χάνει. Όσον αφορά και στη συχνότητα, εγώ λέω, ρε παιδί μου. Τα ίδια που λέμε για το... Αν κάθε χρόνο είχαμε Μουντιάλ, πάλι δεν θα είχαμε την ίδια λαχτάρα, καταλάβεις. Είναι σαν παζλ. Βλέπεις, ξέρω εγώ, τώρα λες Βραζιλία. Και λες, θα δω τον Μαρσέλο, ξέρω εγώ, από τη Ρεάλ. Θα δω το, από τη Γιουβέντους, ξέρω τον Ντάνι Άλβες. Ναι, ναι, ναι. Τον Νεϊμάρ, αυτά και λεπτά, τον Κουτίνιο, ναι, ναι. Αν είχε την ίδια, θα δω Μέση, θα δω τη Μαρία, θα δω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν τον πήρα τηλέφωνο 15 Αυγούστου. Όχι, ρε, το ξέχασα. Ποιο να είναι? Τον Τι Μαρία. Αυτό να θα μπορούσα να σου πω, αλλά στη χάρισα. Φιλιά! Γεια στο αγοράκι μου! Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Βαριά αναστενάζεις, Γιώργο, και δεν μ' αρέσει καθόλου. Μου άλλαξες το μαλλί, μου σήκωσες τα λιγοστά μαλλιά μου, μου τα ανακάτεψες. Ξέπλεκα. Τα έκανες καρφάκι. Τα έκανα. Για πες. Τι να πω. Είσαι ήδη από χθες την κλήρωση, θέλω να σου πω. Το ξέρω. Είμαστε στους 10. Είμαστε στους 10. Δεν έχει παίξει κανένας ακόμα το πρώτο μισάωρο. Δεν τους έχεις αφήσει τους ανθρώπους να παίξουν. Αλήθεια λες. Δεν είναι. Παίζω μόνος μου. Συγγνώμη. Τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Ακόμη χρωστάει, ρε παιδί μου. Τι γίνεται αυτό. Τον σώσανε έτσι θελικά. Έπρεπε να είναι. Πάλι τους έρχονται συνέχεια λογαριασμοί. Τι να πεις. Τι ξεφτεί, δηλαδή, τι ξεφτεί. Λοιπόν, τα γυαλιά μας θα κληρωθώ. Ναι. Θα ζητήσω να δω. Μόνο εδώ γίνονται αυτά. Πριν τα πάρει, βέβαια τα δώσεις μια φορά. Και πάλι τα δώσω. Αφού έχω δύο ζευγάρια. Αγόρι μου. Το παγωτό σε πολυτεχνό, ανέργο και το τραπέζι. Κάτσε να. Άμα κληρωθείς, θα δούμε. Άμα κληρωθείς. Γιωργάρα. Αν τη φωτογραφική μηχανή ακόμη ο εικονός μου περιμένει από χθες έχει πάρει στάση. Δεν πουλάκι μου λέω. Είχε πει χθες θα γίνει κλήρωση. Δεν είναι για σήμερα. Λοιπόν, κουφάλα νεκροφάφη. Θα ζούμε και το 2026. Κανονικά. Για να δούμε το Μουντιάλ στο Μεξικό και στο Καναδά. Θα έχουμε δει πολλές φορές τον ΠΑΟΚ μας στο Champions League. Αυτό είναι να το ξέρεις. Θα τον βλέπουμε στη νέα μας τούμπα. Θα βλέπουμε τα παιδάκια μας. Μεγαλώνουν. Το καινούριο γήπεδο που θα γίνει είναι φανταστικό το γήπεδο μας. Θέλω να το προλάβω ειλικρινά, Κώστα. Γιατί να μην το προλάβεις. Δεν θα γίνει σε 20 χρόνια το γήπεδο, σε 30. Φυσικά, γιατί να μην το προλάβεις, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είσαι, κάνει τώρα, 100 χρονών είσαι. Ασχολούμαστε τώρα με το γήπεδο. Το Σκοπιανό το έχουμε καθαρίσει. Το καθαρίσαμε. Πάλι δηλαδή. Από ό,τι πληροφορήθηκα, τίνκα από πατριωτάκια. Ελληνάδες ήταν το καζίνο. Ναι, ναι. Ελληνάδες, πατριώτες. Την καλή μου μέρα. Γεια σου Γιωργάρα μου. Γεια σου. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση. Φωτογραφική μηχανή Sony κληρώνουμε σήμερα. Και έχω 10 ονόματα μόνο από χθες. Κρασιά Κιβώτιο, τραπέζι στη Λαδόκολα, 2 κιλά παγωτό από την ζαχαροπλαστιάρα μας, Νικολαίδη, και γυαλάρες από τα οπτικά Μανολόπουλος, Optics ως Μανολόπουλος, Παναγίτης Αντάρη 22 στην Νεάπολη. Πάμε, καλημέρα σας. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Συμφώνησε με τον προηγούμενο, με τον προηγούμενο. Ναι! Hello, good morning, chat. Κωνσταντίνε μου, καλώς στη Φραγκφούρτη! Εγώ δεν θέλω να παίξω, σνομπάρω τις μηχανές. Τις μηχανές, σωστά. Λοιπόν, τι απόδοση δίνει τελικός Δημόσχα, Αίγυπτος, Σερβία και να βάλουν δυο παουτσάκια γκολ. Όχι ρε φίλε. Ο Άρντα εναντίον Πρίγιοβιτς. Ναι. Δεν είμαστε όλοι λίγο Σερβία και Αίγυπτο. Αν και δεν θέλουν να πάνε καλά, ρε φίλε. Μα πάνε καλά, μετά θα σκάσουν οι προτάσεις. Και θα αργήσουν και να γυρίσουν κιόλας. Καλά λέει ο Σωτήρης.
Θα αργήσουν να γυρίσουν, κατάλαβες. Άμα προκριθούν Σερβίες, Αίγυπτοι και αυτά, θα έρθουν, χάνουν καλά, έτσι κι αλλιώς θα χάσουν. Το πρώτο μάτς, δηλαδή 24 Ιουλίου, θα το χάσουν έτσι κι αλλιώς. Τρέλα έχουμε. Τρέλα έχουμε. Πάω και μας τάσουμε. Μόνο φίλε. Μόνο φίλε. Μόνο. Δεν υπάρχει. Παντού. Είμαι τώρα στη σχολική εορτή εχθές. Σε σχολική, γεμάτο το αμφιθέατρο με γονείς. Τελείως αντισός ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Τελείως. Είναι γονείς, μπαμπάδες, μαμάδες, μικρά παιδάκια αυτά κτλ. Και σηκώνεται ένας παλίκαρος μπαμπάς με δύο κόρες και λέει: Όλη χέρια, ρε! Κωστή! Όλη χέρια! Εδώ είναι τα κεντρικά. Φίλε, εδώ είναι τα. Όλη χέρια και είναι, φίλε, με μπαλαρινέ φουστίτσες. Τα δίχρονα και τα τρίχρονα κοριτσάκια, τα παλικαράκια με τα παπιονάκια. Όλη χέρια! Κωστή, όλη χέρια! Λοιπόν, όπως έβαλες εσύ Αργεντινή, εγώ έβαλα Γαλλία. Γαλλία! Δεν την έχω. Γαλλία. Την έχω εκτός κάδρου, Γαλλία. Που λένε οι μορφωμένοι. Ο Γκρισμάν θα τους ταράξει. Γκρισμάν και Πογκμπά και Σούξου Μούξου, ε! Το ωραιότερο παιχνίδι που έχω δει ποτέ σαν ποδόσφαιρο το είδα το 2004. Σε μια παραλία στον Ατλαντικό στη Γαλλία και να είμαι μόνος Έλληνας και να παίζει Ελλάδα-Γαλλία. Πω, πω. Σέντρα Ζαγοράκης, Χαριστέας Κεφαλιά, γεια σας, αντίο Ζουελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτση, Μπαέτα Σιμαπούλου. Τέλεια. Έχει τον κόλ και μόνο εγώ ακούγομαι. Και όλοι με ξέρω, κοιτάνε. Πω, πω. Και μεγαλίδα γυναίκα, έτσι. Και του ρίσκει και μπινιλική. Ναι. Δίγλωσε. Ναι. Αγόρι μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Φιλιά στη Φραγκφούρτη, στα παιδιά στο εξωτερικό. Γεια σου, ζούμου σου, αδερφέ μου. Ζούμου σου, κάντε το πράξη. Εσείς ελάτε στην παρέα μας, αν νιώθετε μόνοι σας. Αν σας πιάνει κατάθλιψη, μελαγχολία, αφήστε τα αυτά. Ανοίξτε το παράθυρο να μπει αέρας, ελάτε στην παρέα μας, ακούστε. Λέω, άσχετα τι ομάδα υποστηρίζετε. Εμείς ξέρετε, εδώ είναι ο καημός μας, τα τέσσερα τα γράμματα. Μαέστρο μου, διαλυματούμπεν. Πάρα πολύ ωραία είμαστε φίλε στο διάλειμμα. Πάρα πολύ συγκινητικοί. Υπενθυμίζω χορηγός πρώτης ώρας είναι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάδης. Τηλεορασάρες Sony. Τόσο ζωντανή εικόνα, κάνει tackling ο παίκτης, ο αμυντικός στον επιθετικό και παθαίνεις, κατεβάζεις την κάτσα και βλέπεις εσύ τις γραμμές, τις καρδιά που έχεις φάει στη γάμπα. Τόσο ζωντανή η εικόνα. Σκάνε τα κεφάλια στην κεφαλιά, κάνεις έτσι και έχει ματώσει το μέτωπό σου, φίλε. Απίστευτο! Του τραβάει τη φανέλα και έχει σκίσει η δική σου πιτζάμα, φίλε. Κάνει tackling ο άλλος και σου αναποδογυρίζει το κουτί με την πίτσα. Τόσο ζωντανή εικόνα, θέλω να σας πω. 51 χρόνια εμπειρίας. Κληρώνουμε σήμερα φωτογραφική μηχανάρα. Τι ωραίος Παμπουκίδης. Το διάλειμμα, φίλε. Κλήρωσε. Τι να πω για τον άνθρωπο αυτόν. Τι να πω, φίλε. Πόσο ωραίο να είσαι άπλας και γαλαντόμος. Να μην είσαι τσιφούτης. Τσικυρικιτζής, επίσης πολύ ωραία λέξη. 9 στα 10 παθαίνεις σαρδάμ, φίλε. Δεν ξεχνάτε φυσικά όλα στα όρθια. Γυρούκλες υπέροχες. Συλλοφόρο στρατού 18. Επίσης, Βολτέρα. Εκεί θα πάτε για το ρεύμα σας. Εκεί θα πάτε. Για τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, 2310-475-308, ενημερωθείτε στο 475-308. Και φυσικά, γιαλάρες τρεις γενιές, μπαμπάς, παππούς και γιος, Μανολόπουλος στην Νεάπολη. Και εκεί δίνουμε γιαλάρες σήμερα, υπέροχες, εκεί θα βρείτε όλες τις μάρκες, όλα τα μοντέλα, και ηλίου και οράσους και φακούς επαφής. Διαλυματούπεν και επιστροφοά! Να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση, με το που θα γυρίσουμε, άιντε! Σας απασχόλησε τις προάλλες που είπα για το θέμα της ημεθέρας στο Αγρίνιο, που έγινε μπουλκουμές, που έγινε σουλουμοντρούχουμ και καραπιπερίμ, μπήκαν στην υγρασία με το συμπέθερο. Η απορία ήταν αν τελικά έγινε γάμος. Δεν γνωρίζω. Πρέπει να το ψάξω. Πρέπει να το ψάξω. Έτσι. Αγοράκι μου, γεια σου Χριστάρα μου. 28 και σήμερα, όχι λέει για να μάθουμε ποιος θα πάρει τον παγκόσμιο, αλλά για να έρθω Ελλάδα. Α, αυτό είναι φίλε. Αυτό είναι. Λοιπόν, μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Εκπληκτικά πράγματα βρίσκεται εκεί. 705-750 στα Ελευθέρια. Νούμερο 1 προορισμός. Τέτοια κρεατικά πουθενά αλλού. Πεντανόστιμα όλα τα πάντα του. Φυσικά δεν ξεχνάτε Τενταχόμ. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μοναδικός και κορυφαίος 35 χρόνια γνωρίζει την Τέντα όσο κανένας άλλος στην πόλη. Γι' αυτό και όσοι βάλατε, μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι. Όσοι πήγατε αλλού για λίγο πιο φτηνά ή για λίγο πιο πρόχειρα, το μετανιώστε γιατί γίνανε κουρέλια στον πρώτο αέρα, στον πρώτο βαρδάρι, στον πρώτο μποφόρι. Και τρέχατε μετά στον μπαμπά και γιο, Γιώργο και Γιάννη Κατουρτζίδη. Και σόφι μηχανισμού και τα πάντα όλα 4-30-011. Φυσικά, Νικολαίδης από του Ζαχροπλαστεία, υπέροχα
και στην Καρολή Δημητρίου και Δημητρίου 237 και το 163. Παγωτό ημέρας, αγνά υλικά, ολόφρεσκα, κούκις, λίλα πάουζε, τυραμισού, ναναμέλια, φράουλα, βανίλια, σοκολάτα, πάντα όλα υπέροχα πράγματα, υπέροχα. Και απέναντι από τον Νοέδη στο Λαγκαδά. Δεν ξεχνάτε φυσικά ότι για το θέμα της υγείας σας, 6.55 έρχομαι τώρα, αδερφέ μου, πρέπει να τους προλάβω όλους, 65 ευρώ το χρόνο μπαίνετε σε μια υπέροχη ιστορία, ταυτότητα υγείας ζωής. Πάρα πολλά πράγματα έχετε δωρεάν, και μαγνητική και γενική αίματος και check-up και test pap και μαστογραφία και προστάτη και καθαρισμό δοντιών, πολλά πράγματα στη Euromedica, κορυφαίος όμιλος. 6.55, 65 ευρώ το χρόνο ή 99 ευρώ αν είστε τετραμελής οικογένεια. Δεν ξεχνάτε τέλος visualstore.gr, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου, εικόνας, ειδικών μπαταριών και ηχοθερμομονωτικών υλικών αυτοκινήτου και σκαφών. Συστημάτων ήχου, σπιτιών, party speakers, έξυπνα gadget, αδιάβροχα bluetooth, speakers, μικρά και μεγάλα. Συνεχείς προσφορές μέσα στην εβδομάδα και στο μήνα σε δημοφιλή προϊόντα μόνο κορυφαίων επώνυμων εταιριών, ειδικά Car Audio. Εκεί στη Visual Store, στο visualstore.gr μπείτε και ενημερωθείτε. Υπέροχα πράγματα. Πάμε, πάμε, πάμε στις γραμμές. Περιμένω αντίστοφη μέτρηση να σας βάλω μαζί με τους 10 χθεσινούς για τη φωτογραφική μηχανή που κληρώνουμε, για τα κρασιά, για το τραπέζι, για τα γυαλιά, το Μανολόπουλο, όλα, όλα εδώ. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον Παναγιώτη. Μεγάλος σεντερφόρ. Ο Ντιέγκο Πατζέτα. Όχι, ο Γιώργος ο Καντουτζής. Μεγάλο βέβαια. Χρόνια στα αεραστεχνικά. Χρόνια, χρόνια. Τον είχα παρακολουθήσει γιατί έχουμε κάποιο σαν συγγενής, να το πω έτσι. Ναι. Και τον είχα παρακολουθήσει στην ομάδα και ήταν φοβερός, δυνατό παιδί. Χρόνια, χρόνια, χρόνια. Θέλω να σου πω, με τρελαίνουν αυτές οι μικρές απορίες που έχεις γενικά. Πες μία. Σήμερα κάτι αναρωτιώσουν το πρωί, δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλές και έφυγες. Έλεγες για τα αυτοκίνητα, αυτός που βρίσκει τα ονόματα. Όχι, όχι, το καθίδι αρμόδιο. Α, ο καθίδι είναι αρμόδιος. Ποιον είπες αρμόδιο ρε, αυτό είναι ένα μηδέν. Ο αρμόδιος και ο κάτωθι, ο κάτωθι. Άντε ρε κάτωθι. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το θέμα, δεν υπάρχει στην Ελλάδα πολιτικός που να είναι αρμόδιος για αυτό που είναι εκεί. Ή καθίδι είναι αρμόδιος, πρέπει να είναι ολοκληρωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα ακουστή. Χθες δεν πήρα τηλέφωνο γιατί ήμουνα θυμωμένος, δηλαδή είχα θυμό μέσα μου και δεν... Λέω άσε να μην... Σήμερα είμαι λίγο πιο ήρεμος και γι' αυτό μπόρεσα να πάρω τηλέφωνο. Έτσι. Θέλω να πω για το Μέση που λέτε. Ναι. Ένας παίκτης δηλαδή θα φτάσει στο αμήν, δηλαδή να είναι το τελευταίο του για να μπορέσει να το πάρει, έτσι, έτσι το σκέφτεσαι εσύ. Αν θέλει να γραφτεί στην ιστορία όπως γράφτηκε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που ένας μόνος του στο Μουντιάλ εκείνο, οι άλλοι ήταν πολύ πολύ υποδέστεροι, κάτι Μπουρουσάγα, κάτι Μπράουν, κάτι Μπούμπιδο, κάτι τίποτα, δηλαδή κάτι μέτρη. Λοιπόν, αν θέλει να γραφτεί στην ιστορία, θα γραφτεί δίπλα στα ονόματα του Πελέ, του Μαραντόνα, μόνο αν πάρει παγκόσμιο κύπελο. Αλλιώς θα είναι ένας ακόμα σπουδαίος παίκτης που πέρασε, ακόμα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε Euro, φίλε. Ακόμα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε Euro. Με δεν την, το πήρε ο Κριστιάνο. Εντάξει, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Πήρε ο Σάντος. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά ξέρεις να πει. Εγώ, κύριε, με την εθνική μου ομάδα, ορίστε. Καταλαβες. Ναι. Ο Μέση δεν έχει πετύχει. Ναι. Και αν θυμάσαι τον τελικό, ήταν ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος. Όπως και στον τελικό του Champions League ήταν ανύπαρκτος. Στα μεγάλα μάτς παθαίνει αβαβάου. Εντάξει. Θέλω να παίξω αντίστροφη μέτρηση. Ναι, βεβαίως. Αλλά να με βάλεις εύκολο όμως. Εχθές δεν έπαιξες. Δεν έπαιξες. Δεν πήρα τηλέφωνο. Δεν πήρες τηλέφωνο χθες, όντως. Είχες τέτοια νεύρα. Ναι, αφού σου είπα. Άστο. Είναι μέρες που θέλω να πω πράγματα, αλλά ξέρω ότι οι παιδιά θα μας το κλείσουν, να ξέρετε. Αν πω δηλαδή αυτά που θέλω να βγάλω από μέσα μου, θα μας κλείσουν. Δηλαδή θα κλείσει η εκπομπή. Στο λέω ειλικρινά. Το έκανα και συζήτηση ότι δεν ήσουν καλά. Δηλαδή, ακριβώς. Άρχισα να το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι πράγματα δηλαδή. Μεγαλώνουμε παιδιά. Πονάμε για αυτόν τον τόπο. Τα ντουζενείς. Σου είπα, πιο πολύ με εκνευρίζει
που αν πω κάτι για την πατρίδα, για τη σημαία, για τον εθνικό ύμνο, για την εικόνα, για τον σταυρό, αμέσως πρέπει ντε και καλά να είμαι χρυσαυγίτης, ακροδεξιός, νεοφασίστας, νεοναζί, δεν ξέρω ακριβώς. Είστε γιατί είναι, παιδιά. Τελείως. Μα αυτό ξέρεις πώς με εκνευρίζει. Να πρέπει οπωσδήποτε να βάλω αστερίσκο. Επειδή θέλω η Μακεδονία να είναι η μία η ιστορικά αληθινή, αυτή εδώ που είναι Ελλάδα, όχι ελληνική. Όχι, Κωστή, άκουσε να δεις. Δεν είμαστε ούτε νότιοι Μακεδόνες, ούτε εκεί. Σε παρακαλώ, φίλε. Στα μούτρα τους οι χαρακτηρισμοί. Στα μούτρα τους, φίλε, οι αγράμματοι, οι ανιστόρητοι. Αυτά είναι χαζομάρες τελείως. Μην τρώτε το παραμύθι, ρε. Μην ασχολείστε, μην γράψετε τέτοιες χαζομάρες. Ούτε μάω είμαι, ούτε τίποτα. Πάμε, λοιπόν. Και μ' αρέσει που είμαι Έλληνα, τελείωσε, ρε. Πώς το λένε. Έτοιμος, έτσι γουστάρουμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Θέλω ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, προπονητή και τραγουδιστή ηθοποιό από Κάπα. Πάμε! Καβάλα. Ναι, πάμε στην εκκλησία. Κάιζερ Λάουτερ, πώς λέγεται. Κάιζερ Λάουτερ, αυτή, σωστά. Ωραίος. Κρόιφ, ναι. Κούδας, πω, κατευθείαν. Προπονητή και τραγουδιστή ηθοποιό. Καζατζίδης. Ωραίος ο προπονητής. Τραγουδιστή. Καβάσης ήταν και τραγουδιστής και ηθοποιός. Πολύ ωραίος, φίλε. Τι άλλο έχουμε. Και ένα προπονητή και τελειώσαμε. Καλά, έτσι και δεν σου το δώσω, δεν υπάρχει. Προπονητής. Ο κορυφαίος Ρασβάν Λουτσέσκου. λοιπόν, Παναγιώτης. Ξανά θα το επειδή το θυμίζεις τώρα. Παναγιώτης. Εγώ δεν το ξέχασα. Δεν ξεχνάω. Ούτε. Είμαι τέτοιο. Όχι, και εγώ, έτσι. Είμαι περίεργος. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπο. Καταρχήν δεν σταμάτησε. Ναι, ακόμα και τώρα. Στις διακοπές. Όπου βρει μέσο. Ρουμανία, αυτά, Ευρώπη. Κύριοι, μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Νταβατζιλίκη με απατεωνιά. Με φουστιά. 100% μας αφαίρεσε βαθμούς. Δεν σταματάει. Λέει. Δεν ήθελαν να παίξουν γιατί είναι δειλοί. Δειλοί, ρε! Κότες, δειλοί, κλέφτες. Κανονικά δεν στρογγυλεύει καθόλου, δεν έχει ανάγκη. Τον γουστάρουμε γιατί το γύρισε, φίλε. Μάγκας, πρώτος, μάγκας. Λοιπόν, Παναγιώτης Λάκωμα βάζω, να ξέρεις. Βάλε. Φιλιά! Γεια σου, Παναγιώτη! Ζουμουσού, πάνω απ' όλα, φίλε. Χωρίς αυτό. Γεια σας. Μη σταματάτε τα ντους. Αγόρι μου, τα ντους, φίλε. Ρίχτε με νερό, κρύο νερό, ρίχτε τους καταψύκτες. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν πέφτει. Καλημέρα σας, ναι. Ναι. Καλώς το παιδί, γεια σου. Καλώς το να είναι. Καλά, για να πού είσαι, αγοράκι μου. Στο βάθος. Στο βάθος. Πες τον Νικολίπτη να έχει το νου του, ρε φίλε, γιατί μετά έκανε τα νεύρα κρόσια. Τι έγινε σήμερα. Έχω ακούσει από τον Γιώργο τον προηγούμενο αναμονή όλες τις διαφημίσεις και τώρα βγήκα δεύτερος. Είσαι μια ζωντανή διαφήμιση, φίλε, για την εκπομπή. θα κάνουμε άλλο παιχνίδι, θα σας ρωτάω για τις διαφημίσεις. Όχι, δεν θα κάνω, θα δώσει όλα τα δώρα σε μένα. Ναι. Για την αναμονή και το ψυχολογικό τέτοιο και εγώ θα τα μοιράσω κατάλληλα. Ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη. Ναι, πρόσεξε να δεις τώρα. Τα κρέατα θα τα πάρει ο πρώτος γάβρος που θα βγει και θα πει πάω κολέ. Λοιπόν... Α, κρέατα δεν έβαλα, τα έδωσε τα κρέατα. Δεν έχω βάλει κρέατα στην πεντάδα. Άρα θα τους αφήσω νηστικούς τους γάβρους. Το παγωτό θα το δώσεις στα πρώτα εξή που θα βγει για να γλύψει όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν... Απλά δεν μπορώ να του δώσω σε κύπελο του έξι το παγωτό. Μόνο φωνάκι. Χάρτινο κιόλας. Εκείνο το γκρίλο, πώς το λέγανε, γκρίλο το λέγανε εκείνο. Εκείνο το σμπρόξε γλύψε. Τα γυαλιά θα δώσει ένα φίλο αργιανό γιατί δεν μας βλέπουν αλλιώς. Ναι. Η φωτογραφική μηχανή θα τη δώσει τον κολομπά που είναι να βγάζει φωτογραφίες εκεί στη Χαλκιδική που πάει. Τι ωραία. Θα παίξει ρε αυτά, θα παίξουμε. Λοιπόν, ήθελα να πω και κάτι για τη μεγάλη Ελεονόρα. Είναι η μεγάλη αδυναμία, θέλω ειλικρινά να ξέρεις. Ειδικά τότε που είχε το αγορέτο μαλλί. Το αγορέτο κοντό. Το ροκ, το στυλ. Καταστροφή. Για αυτή δεν λέγατε. Θεωρώ. Και η Ελεονόρα. Όχι, ρε. Εσύ για αυτή θα μιλήσουμε. Για αυτή. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο intellectual μουμπίμπι που κυκλοφορεί. Βέβαια, από εκεί, φίλε, που φορούσε αυτά τα Brazilian
Και τέλος πάντων δεν είχε κανένα ζήτημα να κρύψει το σώμα της. Ξαφνικά, επειδή έγινε μανούλα, πήγε στο τελείως άλλο άκρο σε αυτό το Dancing with the Stars. Έβγαινε με κάτι ζιβάγκο, με κάτι κελεμπίες, μέχρι το λαιμό. Και τη ρωτάνε, καλά λέει, γιατί αυτή είναι. Ξέρεις τι με ενοχλεί εμένα. Να πει, παιδιά, τώρα νιώθω περισσότερο μάνα. Ξέρεις τι είπε, είναι ζηλιάρης, λέει, ο δικός μου. Ρε φίλε, με ποιο δικαίωμα εσύ έρχεσαι και την δίνει έτσι την κοπέλα. Το μάτι, και μα κόβει το μάτι. Ακριβώς! Του βγάλαμε με το μάτι σένα. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τι να παίξουμε τώρα, πάει, τελείωσες, έφυγες. Να παίξεις. Ζω αυτά τα πράγματα. Πάμε, θέλω ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, προπονητή και τραγουδιστή από Αλφα. Πάμε! Αναστασιάδης. Ναι. Αντρόμητος. Ναι. Αθανασιάδης ποδοσφαιρικός. Ναι. Αναστασιάδης τέτοιο. Προπονητής παίκτης Αθανασιάδης. Ωραίος. Άρσεναλ. Ναι. Και ένα τραγουδιστή ηθοποιό. Είπαμε. Τραγουδιστή ηθοποιό. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται να το ξεχάσει. Δώσε, δώσε. Έλα, κολοπά μου, απαγορεύεται! Καθυστέρησε να βρεις τον αντίπα. Τι είναι αυτά τα πράγματα! Σε έβαλα! Γεια σου, Καραγιάν! Κώστας Καραγιάννης. Πάμε παρακάτω, παίζουμε! Αντίστροφη μέτρηση, δίνουμε δωράκλες! Καλημέρα σας! Ναι, ας το χαλάκι να πατώ. Τις πατουσίτσες, τρελή πατούσα. Φίλε, φαντάζεσαι, τρελή πατούσα να μυρίζει ποδαρίλα. Ναι, γεια σας! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Ανέστη από Λαγκαδά. Γεια σου ρε, Ανέστη από Λαγκαδά! Τι γίνεται, αγοράκι μου? Όλα καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Περιμένουμε, υπομονή. Υπομονή. Ο στρατός και το... Υπομονή. Θέλω να υπομονή, λέει. Τι να κάνουμε. Θα παίξουμε, είσαι έτοιμος? Θα παίξουμε, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό. Από πάρα πολύ εύκολο γράμμα θα σου βάλω. Ωμέγα! Πάμε! Λοιπόν, από ΤΑΦ! Έφυγες! Από ΤΑΦ. Τζόρμας. Ναι. Τσιρίλο. Τσιρίλο, ωραίος. Ναι. Πάμε. Τσέλσι. Τσέλσι, ωραία, ελληνική ομάδα. Ρίκαλα. Μπράβο, ωραίος, προπονητής. Τσιόλης. Τσιόλης, ωραίος, και τραγουδιστής. Βασίλης. Τερζής, Βασίλης Τερζής. Τέλεια, εγώ σας βοηθάω και σας διαλέγετε άλλο. Αυτό είναι φοβερό το πράγμα, δηλαδή. Δεν γίνεται. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Ανέστης. Από Λαγκαδά σε 038. Από Λαγκαδά. Τέλεια. Σε έβαλα και σένα, Ανέστη, να ξέρετε. Θα ακούσετε στο τέλος από τα ονόματα αυτών που κέρδισαν. Θα πάρετε εσείς τηλέφωνο, δεν έχω κρατήσει κινητά για να μην δίνουμε κινητά στον αέρα και γίνεται μουχαμπέτη. Άλλο, πες τι άλλο θες, Ανέστη! Κάνε τη δήλωσή σου! Αυτά, να περιμένουμε τις μεταγραφές, να δούμε πώς θα πάνε. Αυτά. Και Βέρμπλουμ και Πούκι ή Κόντε και όλα θα πάνε καλά. Είμαστε ήρεμοι. Είμαστε ήρεμοι. Όλα θα πάνε καλά. Να σε καλά, αδερφέ! Να σε καλά! Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πάμε, παρακάτω. 23-10, μην μπαίνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 23-10! 287-888. Καλημέρα σας, νέοι! Πρώτος χάραφος του Ρέι, το σόι της μάνας. Εσείς τη λέει του γαμπρού ή της νύφης, τίποτα εμείς τα μπατζίδες. Του κουμπάρου. Ναι, γεια σας! Φήμες λένε, λέει, ότι σε πρόσφατα βαφτίσια τραγούδησες και έγινε, λέει, μεγάλος χαμός. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Αλήθεια είναι, τι είναι από ψέματα, αλήθεια είναι. Να, αλήθεια είναι, τραγούδησε, είναι φίλος, είναι αδερφός. Ναι, γεια σας! Πάρα πολύ ωραία, συμφωνεί με τον προλαλήσαντα, μάλλον με τον προμήλαλήσαντα, με τον σιωπούντα. Ναι! Και εσύ μαζί, τρεις αγκαλίτσα πιαστήκατε, τρεις μουγκί βγήκατε να μιλήσετε. Ναι! 23-10-287-888. Παίζουμε αντίστροφη μέτρηση. Τα δώρα είναι υπέροχα. Αν θέλετε, λέτε κάτι άλλο. Έτσι δεν υπάρχει. Δεν βάζουμε κανένα φίλτρο. Να πούμε ότι είστε αναγκασμένοι με το έτσι θέλω. Ντε και καλά. Ντε και καλά! Φωτογραφική μηχανή Sony θα κληρώσουμε στις 10. Από εσάς τους 13 που έχετε μπει σε μια πολύ μικρή γκάμα, γιατί το κάνουμε με αντίστροφη μέτρηση. Να ξέρετε, θα ετοιμάσω την άλλη φορά άλλη αντίστροφη. Θα βάλω φυτό μέσα, θα βάλω όπου, όπου φίλε. Οδό, μου είχε πει ένας. Χώρα, για να σε δω. Χώρα. Το κάνουμε πιο δύσκολο. Φωτογραφική μηχανή Sony, κρασιά Αμπελόης, τραπέζι στη Λαδόκολα, παγωτό Νικολαίδης, γυαλί Μανολόπουλος. Τελεία. 5 δωράκλες,
Πακετάκι, δώσε ρε αντίπα, δώσε. Μου λέει, κακέ τρέχεις φίλος. Ρε κουφλα, μπιμπι, παίζει τίποτα και βάζει αυτά τα τραγούδια. Τι λέτε ρε. Καταρχήν αν έπαιζε θα βάζα αυτό, δηλαδή να καρφώνομαι από μόνο μου, να αυτοκαρφώνομαι το στεφάνι μας. Τη γυναίκα που, για να δω τι ώρα είναι, λογικά έχει ξυπνήσει. Αλίμονο, ούτε ο δασκαλάκης, μην ψάχνετε πίσω από αυτό να βρείτε κάτι με μπτώ. Εσείς μαλαμπίπιδες, θα καρφωνόμουν και μου λέει, τι λες, εσύ έχεις πει το καλύτερο σκοτίνιασμα γίνεται στο φως. Το θυμότανε φίλε. Όποιος δεν ήθελε να κάνει αγκαρία πήγαινε έξω από τον διοικητή το γραφείο. Περιμένω. Παιδί μου, τι θες να δώσεις, ρε, περιμένω τον υποδιοικητή. Έρχομαι τον υποδιοικητή, τι θες παιδί μου εδώ, περιμένω τον διοικητή. Η βρώμα ήταν ότι ερχόντουσαν και οι δύο. Τι περιμένεις, περιμένω μια τιμωρία. Εντάξει, ξεκάθαρος. Σου λέει, αποκλείεται δηλαδή, τέτοιο θράσος να είναι εδώ απ' έξω και να περιμένει. Άσε ρε παιδί μου να σκάψουν οι άλλοι, δεν είμαστε εμείς, είμαστε του πνεύματος. Δεν είμαστε του σώματος. Ξοδεύαμε φαιά ουσία. Δεν είναι, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα, εγώ πάντως έπαιξα 20 ευρώ πρωτιά ομίλου τον επιστήμονα Σάντος και άλλα 30 να το πάρει ο Μαδάρα του Βελγίου. 980 σύνολο και φύγαμε με πάω ξεπερικό. Μ' αρέσει που κάνουμε τον πλωρισισμό. Γεια σου βροχούλα, γεια σου βασιλάκι μου, γεια σου βασιλάκι μου. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Χαμήλωσε λίγο για να μην ακούγεται το έκο και τα διάφορα άλλα βενζινάδικα. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν και πάλι, το πάμε από την αρχή. Είσαι ο... Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη. Πρώτη φορά παίρνεις. Θέλω να παίξω. Δεύτερη και θέλω να παίξω. Δεύτερη. Τέλεια. Μπράβο Γιάννη. Πες τι άλλο θέλεις εκτός από το να παίξουμε. Τι άλλο θες να δώσεις χαιρετίσματα κτλ. Σου ξουμούξου μεταγραφές, κάνε ένα σχόλιο. Μουντιάλ, τι υποστηρίζεις. Μουντιάλ. Μουντιάλ είμαι Πορτογαλία θα έλεγα. Πορτογαλία. Είσαι καφέ δερμάτινο. Φαν. Καφέ δερμάτινο, φαν. Φερνάντο Σάντο. Φερνάντο, φίλε. Ο δάσκαλος. Respect. Ακριβώς. Respect στο μεγάλο Φερνάντο Σάντο. Ξέρω ότι έχει. Έτσι. Ο καλύτερος τακτικά προπονητής. Άστο, μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Έτσι. Μην το συζητάς. Και κύριος, φίλε, απέναντι στην Ελλάδα, τα λόγια που έχει χρησιμοποιήσει για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, είναι όχι απλά συγκινητικά. Σε στιγμές που. Στην Ελλάδα, έτσι. Ορίστε. Δεν μπορούσε να πει. Έχει φάει ψωμί στην Ελλάδα. Άλλο, φίλε, ξέρεις πώς έχουν φάει ψωμί. Σιγά μην μίλησαν έτσι. Αυτό που λες, ναι, σωστό, αλλά μπορώ να σου πω. Που, φίλε, κάνανε περιουσίες για εκατομμυριούχοι. Αλλά ποτέ δεν μίλησαν με τέτοια ζέση και με τέτοια αγάπη για την Ελλάδα. Και τη στιγμή που ήταν οι κάμερες, όχι η κολοπετινίτσα Ορφέας Αχλαδινής, την εποχή που ήταν όλα τα φώτα επάνω του σε μεγάλες διοργανώσεις που είπε για τους Έλληνες, για την Ελλάδα, υπέροχα πράγματα. Λοιπόν, πέρα από τα τακτικά δηλαδή που λες και τα προπονητικά. Θέλω ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, προπονητή και τραγουδιστή από σίγμα. Πάμε! Ελληνική ομάδα. Φύγε από εκεί, πήγαινε σε άλλο που θα θυμάσαι. Έλληνα παίκτη. 12 συν 2. Έλληνα παίκτη Σαραβάκος. Σαραβάκος. Ναι. Ξένος παίκτης. Ξένο παίκτη. Σερμά, ναι, ναι. Ωραία. Ξέρω. Προπονητής. Προπονητής. Πριν έλεγες. Πριν έλεγες. Πριν, για ποιο λέγαμε πριν, γι' αυτόν ένα μηδέν. Πώς, τι άλλο. Το χάσαμε αδερφέ, το κορμπί. Μα πριν δεν λέγαμε για το Σάντος! Ναι, Σάντος, μπράβο. Τι άλλο ήθελες? Κολλάει. Ήθελα κι άλλα διάφορα. Πάει τώρα, τι να κάνουμε, το χάσαμε. Πες μου να σε βάλω όμως, πες μου, έλα. Πάμε. Δεν πειρά. Έλα, πες μου, θα σε βάλω, δεν έχει. Γιάννης από Χαριλάου. Γιάννης, Χαριλάου. Ωραία περιοχή, υπέροχη, κοντά στην Τούμπα. Όχι, Χαριλάου, πάω ξύς πάντως. Δεν είπα εγώ κάτι για τις ομάδες, γιατί αμέσως εσύ. Επειδή. Επειδή! Διότι επειδή αφού. Φωτογραφίζουμε την περιοχή. Φωτογραφίζουμε, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε και εκεί πολλούς ακροατές, φίλε, θέλω να σου πω. Πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Έγινε Γιάννη Χαριλάου, φιλιά! Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Δεν θα κόβω κανέναν σήμερα, δεν θέλω να σε κόψω. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε πιο πολύ γίνεται για το Μουχαμπέτη για να πάρουμε το μυαλό από τη στεναχώρια. Εσκεμμένα και απολύτως, απολύτως ηθελημένα αυτές τις μέρες. Μπορώ κι εγώ 2 ώρες να βαράω, να πετάω κορώνες και να σκάνω άνω κάτω. Να ξέρετε. Όσο έχω μιλήσει εγώ για αυτό το θέμα, για την ονομασία, πολύ λίγες εκπομπές έχουν κάνει. Όχι τώρα, όλο τον καιρό. Και για το συλλαλητήριο και πριν το συλλαλητήριο και για το όνομα και για την ιστορία και για όλα. Και για όλα. Και πάλι θα πούμε.
Αυτά. 7 μποφόρ. Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε, γιατί δεν μας μιλάτε! Φίλε, πεθαίνω όταν κλαίνε στα Mickey Mouse και κάνουν το συντριβανίσιο το κλάμα. Αυτό που κάνει με καμπύλη. Και κάτω λίμνη. Και κάτω λίμνη. Λοιπόν, κορυφαίο κλάμα στο ελληνικό κινηματογράφο, αυτός ο Παπαδόπουλος που έλεγε... Φοβερό κλάμα, φοβερή μορφή, πάλι δεύτερος, έτσι. Υπήρχαν δεύτεροι, ναι, βαρούσε όπου έβρισκε. Άντε, δεν ξέρα. Ο Παπαδόπουλος αυτός με τη φάτσα αυτή. Και ήτανε... Μερακλής, ε. Πολύ χαίρομαι, φίλε. Όταν ακούω, ξέρεις, ο Τάδε δεν άφηνε τίποτα, ας πούμε, ήταν γυναικάς και έτσι. Ωραία, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά κάνανε, καλά κάνανε. Είναι σημαντικό για κάποιους που νομίζουν ότι μόνο αυτοί που είναι κούκλοι, ας πούμε, έχουν το six pack, έχουν ελπίδα με γυναίκα. Κάνετε λάθος. Βρείτε λίγο κουράγιο, βρείτε λίγο δύναμη, βρείτε λίγο θάρρος. Θα το εκτιμήσει η γυναίκα που μπορεί να είσαι μέτριος εμφανισιακά, αλλά θα πας και θα χωθείς, δεν έχεις θράσος. Χρησιμοποίησε λίγο ωραία τάκα. Να είσαι λίγο κυμπάρης, να είσαι ωραίος, μην είσαι σαλιάρης, μην είσαι χωρίς αυτοπεποίθηση. Μπες στη μάχη και θα είσαι εσύ ο νικητής. Πώς και πώς γυναίκες δεν έρχονται να... Πού είναι όλοι οι άντρες, γίναμε εμείς κυνηγοί, λέει, πάμε εμείς, λέει, την πέσουμε. Κάτω άλλο λέει ότι, ρε, τη γουστάρεις, τη γουστάρω. Τι έκανες, τις έκανα, λέει, άτ, λέει, τη σκούτηξα. Ανάχαθεις, ρε, από εδώ, τρώω το χρόνο μου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται να μ' αγάπας. Είναι επικίνδυνο να σε κοιτάω. Είναι επικίνδυνο να με κοίτας. Να μην κάνουμε ένα σεκοντάκι, φίλε. Να μην κάνουμε ένα τέρτσο. Τραγουδάρα, φίλε. Η λέξη ξεμυαλίζεις. Πάω στο Γερμανό. Όχι, 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 πάνε και πες του. Kannst du bitte ein Wort sagen? Die ξεμυαλίζεν. Είναι αμαρτία να καώ και πάλι. Δηλαδή, έχει, έχει μέσα ρε παιδί μου, έχει πόθο, έχει καημό. Είναι το power play της φετινής χρονιάς, θέλω να σου πω, από το πουθενά εδώ μεταξύ. Δηλαδή, άλλα είχαν την πρωτιά, όμως έκανε ντεμαράζο αντίπας με μια ογδοντήλα, όπως αυτό του... Αδαμαντίδου παίζω στην καρδιά. Αυτό παλιό τραγούδι, ναι. Ρε Μαριλής, αυτό του Αδαμαντίδη που ακούγατε με την Αναστασία το στην καρδιά. Παλιό κομμάτι δεν είναι. Ε, παλιό είναι φίλε αυτό. Και έκαναν τώρα τέτοιο, την Βορυχία. Έτσι, δηλαδή, Ανάσταση. Πάμε, γραμμές. Παίζουμε ακόμα 20 λεπτά αντίστροφη μέτρηση. Σε 20 λεπτά από τώρα θα κληρώσω μια φωτογραφική μηχανή Sony. Κανονικά θα βγάλουμε και τον τυχερούμπα στον αέρα να μας μιλήσει. Να μοιραστούμε τη χαρά να ακούσουμε τη φωνούλα του. Ή της. Επίσης κρασιά αμπελός, μια κυβωτιάρα κρασιά. Ένα τραπέζι στη Λαδόκορα από τον Κορδελίο στο Χαρμάνκιοι. Παγωτό από τον Νικολαίδη 2 κιλά. Και ένα υπέροχο γυαλί από το οπτικά Μανόλοπους. Δηλαδή έχουμε 5 δώρα, θα πρέπει να βιαστούμε. Και έχω μόλις 14. Καταλαβαίνετε, 1 προς 14. Πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, έτσι. Αντίστροφη μέτρηση παίζουμε. Γεια σας, γεια σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κωστή. Καλό στο παιδί. Ο από κάτω του κουμπάρου σου. Έλα ρε από κάτω του κουμπάρε. Όπως το άρχεσαι δεν αφήνεις και κάτι. Καθώς αρθείς τον κουμπάρο. Το μη κουραζόμαστε κιόλας. Πρόσεξε, όχι απλά κουμπάρος, διπλοκουμπάρος. Μου βαφτίσανε ο Κώστας και η Αγγελική και τα δυο παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Διπλοκουμπαριά. Λοιπόν, να σου πω, είμαι εγώ με δύο πιτσιρικά στο αυτοκίνητο και είμαστε έτοιμοι. Για να παίξετε, έχεις και βοήθειες από το κοινό. Έτοιμος, έτοιμος είσαι. Θα σου βάλω, πόσο είναι τα παιδάκια σου? Τα παιδάκια τα δύο, ναι. Είμαι τα χαρά, 15 χρονών είναι. Μα, εντάξει ρε φίλε, σε μπερδέψεις, έχεις άλλες έγνοιες τώρα, άλλους καημούς. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε, θέλω ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, προπονητή και τραγουδιστή από μη, πώς λέμε μαμά, πάμε, πάμε. Μπάγερ Μονάκου. Ναι. Μουρίνιο. Μουρίνιο, μπράβο. Τραγουδιστή, τραγουδιστή. Ο Μαραμπίπη. Μάξης Φτωδηλόπουλος, εντάξει, οκ. Προπονητή. Προπονητή, Μουρίνιο, είπαμε, Έλληνα προπονητή, Έλληνα προπονητή. Όχι Έλληνα προπονητή, Έλληνα παίχτη, είπες. Έλληνα παίχτη. Ναι. Μάο Τσε Τούγκ. Μάο Τσε Τούγκ, ναι.
Προπονητή, ο Μαλάς, ο Γκαρθία. Ο Χιμένεθ. Τα παίρνω σωστά αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, έλα, δεν πειράζει. Αυτό το τικ-τακ, τικ-τακ δημιουργεί άγχος. Πες μου λίγο όνομα. Στέλιος 519. Στέλιος 519. Γεια σου Στελάρα, φιλιά στην Πηλαία, στα κουμπαράκια μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Εδώ έχει γίνει το εξής σκηνικό. Ρε εσύ λέει, μένει από κάτω από τον κουμπάρο μας και πιάνουν την κουβέντα. Τι ακούσε εκεί, ακούω αυτό. Α, λέει, αυτού το έχουμε βαφτίσει τα παιδιά. Εξής μια αθωότητα, ο κόσμος που είναι άσχετο με τα αθλητικά τελείως. Λέει, α, το έχουν βαφτίσει τα παιδιά. Λέει, τους ατσαρούν. Α, μάνα σου, πού σου, αυτά χαμός. Και από τότε είναι ο από κάτω του κουμπάρου σου. Εννοούμε στην κατοικία, φυσικά. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλό στο κορίτσι, επιτέλους ρε παιδιά! Με έφαγε το παντελόνι σήμερα να πούμε! Ναι, ρε, λίγο σε παρακαλώ και λίγο φούστα! Να πάρω. Και λίγο φουστίτσα! Για πες! Τώρα θα έλεγα με τρώμε διαφορά στήθους, αλλά μάλλον το αντίθετο. Γιατί? Χάνω με διαφορά στήθους. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Με διαφορά στήθους κερδίζεις. Αποκλείεται δηλαδή. Οι άλλοι τι είναι τόσο χοντροί που οι άντρες που πήραν που είναι τέλος πάντων 4-5 αποκλείεται. Αποκλείεται. Λοιπόν, θα παίξουμε! Θα παίξουμε εύκολα πράγματα. Εύκολα θα βάλω. Βοηθάω εδώ, βοηθάω και τους άλλους να πούμε, τους άντρες. Δεν βοηθήσω τον κορίτσι, φίλε. Αλίμονο, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, προπονητή και τραγουδιστή. Από, θα βάλουμε ένα εύκολο γράμμα. Από πι. Πάμε. Από πι. Ναι. Πρίντεζι. Πρίντεζι. Ναι. Ξέρεις και τον Πρίντεζι και θες και βοήθεια. Εγώ αποκλείεται να τον έβρισκα τον Πρίντεζι. Για πάμε παρακάτω. Πάμε, πάμε. Ναι. Ελληνική ομάδα, σκέψου μια αποπή. Μια δύσκολη. Μια πουρ. Αγόριτσι μου, εδώ. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τέλο, τέλο, τέλο. Τέλο, τέλο, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θα πεις και αυτά Παπαδόπουλος τραγουδιστής, Παπαδόπουλος προπονητής. Παπαδόπουλος ξένος παίκτης, Παπαδοπούλου η ομάδα η ξένη και είσαι μια χαρά. Και πάζεις Έλληνας τραγουδιστής και Θεσσαλονικιός κιόλας. Πάζεις. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, κοίταξε να δεις τώρα. Περίμενε. Με πρίντεση και πάση, 82 απόδοση. Δηλαδή, πες να πεις Πάριος, ας πούμε, τραγουδιστής, ξέρω εγώ, Πουλόπλος και εννοείται, μου λες Πάζεις. Πάριος θα έλεγα, αυτό εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Δώσε μου λίγο το ονοματάκι σου να σε βάλω στην κληροσούπα μας. Δέσποινα Πατσαβούδη. Δέσποινα. Πατσαβούδη. Πατσαβούδη. Γεια σου, Δεσπινούλα! Bye! Γεια σου, αγάπη μου. Bye, 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 bye. Τι ωραία φίλε. Τι ωραία γυναικείες φωνές φίλε. Σπάει φίλε. Σπάει η παπαροσύνη. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μάγειρας από Κατερίνη. Πάντα όποιος γίνει μετά από γυναίκα ξέρεις. Φαντάζει κάπως. Δυο παπάρια που μιλάνε. Λοιπόν, μάγειρα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ναι, θα παίξουμε, αλλά άκουσε με λίγο. Ναι, ναι. Γιατί ρε φίλε τόσο διαχειτικός με τις γυναίκες ενώ με εμάς άιντε να πότε μας διώξεις. Λέγεται αλλιώς η λέξη. Είναι μπιδουλός. Ότι είσαι, είσαι. Καλά, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι φίλε. Καλά, να σε πω κάτι. Και όποιος δεν πάει για προσκύνημα στον τόπο της γεννήσεως πρέπει να είναι μαλάκας. Σε παρακαλώ φίλε. Από τι με φόρο. Όχι, όχι, μα έτσι είναι φίλε. Θα σου πω και κάτι άλλο φίλε. Πρόσεχε το μπιδουλός. Πώς μπορείς να το πεις. Είμαι υπότης. Σε βρίσκεις ναι, άλλο ναι. Ότι ρε παιδιά τις γυναίκες αυτά και καλά ξέρεις πρώτα έτσι. Ναι ναι ναι, ναι μου λέει πάντα, τραπεζικός δεν θέλω να πω σε ποια τράπεζα. Στην Τούμπα. Φίλε έχουμε λέει τη βλέπεις τον Κισέ λέει το 2. Έτσι η γυναίκα είναι βγαλμένη από παραμύθι. Τώρα ήρθε λέει. Ήταν σε άλλο υποκατάστημα. Ουράρε μα μπίπι που λέει 32 άντρες δίπλα είναι το παπάρι. Ο άλλος λέει με την κοιλιά λέει την, το σκεμπέ. Ρε παιδιά, ελάτε και από εδώ στο ταμείο. Σαν να μην υπάρχει. Ο ανύπαρχος. Και έτσι και φορές λέτε κανένα κολτεδάκι. Και φανεί λίγο να πούμε και οι σχισμοί που ρίχνουμε το γράμμα. Τελειώσαμε. Λέει είναι, είναι πραγματικά. 600 νούμερο εγώ θα έχω. Πραγματικά. Ρε παιδιά, ελάτε και από εδώ. Σαν να μην ακούει. 600 και με χτυπάει εκείνο τα νούμερα. 600 περιμένω εγώ εκεί. Το 600 φίλε, γίνεται αυτό. Φίλε τώρα, είναι τρελός. Εδώ μιλάμε τώρα στο τέταρτο κάναμε γλυκό για γυναίκα. Φίλε. Μεγάλο καράβι, φίλε, υπεροκεάνιο. Θυμήσου πώς αρχίζει η ταινία η 3. Που ανοίγει το πλάνο, δείχνει ένα εστιοφόρο, μετά δείχνει δεύτερο, δεύτερη τριήρη, τέταρτη. Και ανοίγει το πλάνο και έχει 1700 καράβια που τα σέρνει η Ελένη που ήταν και μεσήλικας, έτσι. Η Ελένη ήταν μεγάλο τέτοιο, πώς το λένε, ήταν μεγαλύτερη καπετάνισσα. Και ψιλοσιτεμένη ήταν, φίλε. Εντάξει, ωραία ήταν. Κοίταξε, είχε ήταν πάει. Μίλφ. Ήταν μίλφ της εποχής. Και γκίλφ, μη σου πω. Είσαι κάνει κάτι μπότοξ εκεί στην Τρία, κάτι αυτά, κάτι. Έτσι. Κάτι θεραπείες. Αυτά είναι, λοιπόν. Αυτά. Χαίρομαι να μιλάμε για μπάλα, φίλε, πραγματικά. Ωραία, είσαι έτοιμος ναι, να παίξεις, μάγειρα.
Έτοιμος, για πέμω εσύ και να σε πω κι εγώ. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα. Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, προπονητή και τραγουδιστή, ηθοποιό. Από, να βάλουμε, από νη. Πώς λέμε νη. Νίκος. Πάμε, εύκολο, ρε. Ωραία. Νί, Νάπολη. Νάπολη, πολύ ωραία. Νίνης. Νίνης. Ναι. Ωραίος. Τραγουδιστής. Ναι. Νίνο. Είπαμε τραγουδιστή. Είπες Νίνης. Okay, ναι, Νίνος, Νίνο. Βέβαια. Μετά πάμε προπονητής. Νίβο. Προπονητής έχουμε Νίβο. Όχι ρε φίλε, κάτσε καλά. Προπονητής. Νίκος, Νίκος Κουκουδήμος. Είναι ένας προπονητής εδώ στη Ράχη, σε εμάς. Γνωστός είναι, δεν χρειάζεται να επεξηγείς, το ξέρουμε. Ναι. Στη Ράχη. Και θέλουμε ναι. Και η ελληνική ομάδα Πονή, Απονή. Νάουσα. Νάουσα, πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, κεραυνός Νάουσας. Και τι έμεινε, τα πες όλα. Βέβαια. Τα πες όλα, φίλε. Μαγειρά, πάρα πολύ δυνατός είσαι. Να στείλουμε χαιρετήματα στον παγκοσμίου φήμης προπονητή της Ράχης. Ο οποίος άκουσε το όνομά του σε μια εκπομπή που την ακούνε να πούμε 70.000, 80.000, δεν ξέρω πώς είναι ρε παιδί μου, αλλά λέμε. Ανέβασε λίγο, δε. 100.000, να τον ψηλώσουμε κι άλλο. Ανέβασε, ρε. Εξαψήφιο είναι το νούμερό σου. Μόλις με πληροφορούν από το κοντρόλ, με τον Μπούτι, γιατί με τον παπούτσι δεν τη βρίσκουμε, με ειδοποιούν ότι έχει δεχτεί πρόταση από τη Sporting Λισαβόνα σε πρώτη φάση. Ο φίλος από την Ράχη, την ομάδα της Ράχης. Ο οποίος, φίλε, τα έχει φορτωμένα όλα στην πλάτη του, έτσι. Προπονητής της Ράχης. Φίλε, κοίταξε, δεν μπορείς. Εγώ να σου πω κάτι. Να μου πεις. Ας έρθει ο Λουτσέσκου σε μια ομάδα εραστετεχνική και να κάνει κουμάντο, ρε φίλε. Για να δούμε. Φίλε, πάντως στη Ράχη, να ξέρεις, με πλάτες την πήρε τη θέση. Άκουσε με τώρα, θα σε πω κι εγώ πέντε ερωτήσεις. Να μου πεις. Ένα γράμμα να μου πεις πέντε φαγητά, ρε φίλε. Πάμε, έλα. Ωραία. Δώσε μου το γράμμα. Φι. 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 Φασόλια. Φακές. Όχι φι. Ψι, ψι, ψι. Ψι. Ψάρια. Πώς λένε ψήλος. Ψάρια. Ψητό κοτόπουλο. Ψητές πατάτες. Ψητή φακή. Και τι άλλο από ψι. Ψόφιο σήμερα βρω και άλλο φαγητό, αλλά δεν μπορώ τώρα. Είδες να μ' αρχίζει τη δίαιτα. Είπα τι, από ψι δεν μου είπες, από ψι. Άστο. Είπα. Από αρχίζει τη δίαιτα. Α, βρήκα. Τι. Και ψιρίδα. Ναι, έτσι, ναι. Και φαμπές και φαμπόβ. Και φαμπές και φαμπόβ και φαγκρί. Μάγειρα, πες μου λίγο όνομα. Αναστάσεις. Θες να σου δώσω τα τελευταία ψηφία του. Αναστάσεις μάγειρας έβαλα. Τα ξέρετε. Μάγειρας, έτσι, ναι. Δεν σου είπα από ψή. Σου είπα, φίλε, τι άλλο θες δηλαδή. Ναι, λοιπόν. Και δεν είπα το ψωμί που ήταν εύκολο και δεν ήθελα. Ψωμί δεν έβαλα. Έτσι. Έτσι, γιατί κάνεις δίαιτα, είπαμε. Τώρα, είπαμε, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, φίλε μου, αν τυχόν εγώ κερδίσω ό,τι από τα δώρα. Δεν θα κερδίσει, φίλε. Δεν με πειράζει. Όπα κερδίσω, θα δίνεις εσύ όπου νομίζεις καλύτερα. Αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Όποιος το έχει φιλιά. Πιο πολύ ανάγκη. Να είσαι καλά. Φιλιά. Και λοιπόν, πρέπει να μιλήσουμε κατεδίαν για να κάνουμε δύο δώρα που κάνω εγώ. Κάνω κάποια τραπέζια χειροποίητα, από μπαλέτες, από ξύλα. Θα σου μιλήσω και πολύ θα ωραία. Τα βάλουμε δύο τραπεζάκια. Είναι έτσι για το χαβά, για την ψυχή του πατέρα μου, ρε φίλε που λέμε. Αγόρι μου. Αγόρι έτσι. Μου γλυκό. Είσαι πολύ ωραίος. Σε φιλό. Τα λέμε. Σε φιλό. Γεια σου μάγειρα. Γεια σου μάγειρα. Ήταν να βγάλουμε τον Νεϊμάρ τηλεφωνική. Δεν μας βοήθησε τη τηλεφωνική γραμμή. Επειδή το ακούω συχνά τελευταία, ήταν να βγει ο Τάδε, αλλά δεν. Ήταν να βγάλουμε τον Νεϊμάρ. Νεϊμάρ, κουφάλα, είχαμε συνοηθεί χθες το βράδυ, μιλήσαμε. Δεν βγήκες. Στο κρατάω, να ξέρεις. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνεις. Μια χαρά. Χρόνια πολλά και, από... και τηλεφωνικά σου είχα στείλει μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου. Σε ευχαριστώ υγεία, πολύ. Στοιχεία. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και πάντα τόσο τέλειες εκπομπές να κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Να, σε ευχαριστώ. Τέλεια παρέα. Σε ευχαριστώ. Θα παίξουμε, θέλεις, θα σε βάλω και εσένα στην κλήρωση. Ναι, για προσφαλίσω, γιατί όχι. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ελληνική ομάδα, ξένη ναι. Ομάδα, ένα παίκτη, ξένο παίκτη, προπονητή και τραγουδιστή, ειδοποιό. Από. Τι γράμμα δεν βάλαμε. Θέλεις να διαλέξεις γράμμα, σκάνδαλο. Όχι, όχι, τόσο στημένο. Σκανδαλώδης. Πουλάκι μου, τι λες εσύ. Αγάπη μου, γιατί όποιο γράμμα θέλεις εσύ, κορίτσι μου, στον άλλο τον... Όχι, πες μου, δεν έχω θέμα, πες μου, δεν έχεις βάλει. Ότι, από ήττα. Το άλλο άκρο. Ή παοκάρα, ή προπονητάρα, μπορείς έτσι. Λοιπόν, πάμε από... Εύκολα θα σου βάλω. Από Α, πάμε, το ξαναβάλαμε, έτοιμοι, πάμε. Από Α, ξένος ποδοσφαιριστής, αφελάει. Αφελάει, ναι. Πλάκα μου κάνεις. Αχ, ξέρεις ξέρω, και τον αφελάει. Ασχολούμαι, ναι. Έλληνας. Ναι. Περιμένε. Αγγελάκης. Ναι. Ελληνική ομάδα Άρης. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, κάποιος ακούγεται.
Θα σε κόψω, αλλά δεν πειράζει. Ναι, ναι. Arsenal. Arsenal, μπράβο. Προπονητής Αθανασιάδης. Μπράβο. Και τραγουδιστής από Άρφα. Και τραγουδιστής Αλεξίου. Αλεξίου. Να σου πω κάτι. Από τον αφελά ήδη είχες κερδίσει, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να σε κόψω. Μόνο που ξέρεις τον Ιμπραήμ Αφελάη, ο οποίος πραγματικά δεν είναι, δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο ψαγμένη. Ο Αφελάη, δηλαδή, μα δεν είπες τώρα, δεν είπες τον Νεϊμάρ ή τον Μέση, ο Αφελάη. Μπράβο. Είναι δυνατό να ακούει κάποιος την εκπομπή σου και να μην ασχολείται λίγο με το ποδοσφαιρικά. Μόνο ένας που είναι Αφελάης. Δώσε μου όνομα, δώσε μου να σε βάλω. Αυτό το χιούμορ θα μας πεθάνει. Αυτό, αυτό. Θα κάνω ειδική συμφωνία με γραφεία τελετών. Θα τους στέλνω κατευθείαν. Για πες λοιπόν όνομα. Λοιπόν, Χριστίνα Χατζηγιάννη. Γεια σου Χριστίνα. Με τον Χατζηγιάννη ψηλά τα χέρια και τα λοιπά, καμία σχέση. Όχι, όχι στην ανημία, αλλά μου αρέσει πολύ. Μπράβο, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά, γεια σου Χριστινούλα. Ναι, γεια σας. Ναι. Ο ατυχής που βγαίνει μετά από γλυκιά γυναικεία φωνή. Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς τον. Εμείς θα σου πούμε ποιο γράμμα! Έλα Κωστή! Έλα τα γόρι μου, έλα! Έλα, Θωμάς Κατερίνη! Γεια σου ρε Θωμά! Θα σου λέω Τενεκεδένιο Δημοτικό! Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Τενεκεδένιο! Έτσι θα βγαίνω εγώ να ξέρεις! Φίλε, έτσι θα βγαίνω! Τενεκεδένιο Δημοτικό! Τενεκεδένιο πήγες! Όχι αγόρι μου, σε λέω, γνωριστήκαμε όταν ήμασταν μικρά. Εγώ τις διακοπές μου τις έβγαζα στην Τούμπα. Α, και πέσαμε εκεί στο Προαύλιο, στο Τενεκεδένιο. Ναι, ναι, ναι. Όχι είναι... ρε φίλε, είναι κάτω από το πατρικό μου, έτσι. Είμαστε... Και εκεί που πήγα τώρα είμαι πολύ ναι. κοντά δηλαδή. Το Τενεκεδένιο. Φίλε, Τενεκεδένιο σχολείο, γιατί όντως ήταν από Τενεκε. Έτσι. Ήταν το Τενεκεδένιο. Φιλιά στο μάγειρα, φιλιά στο μάγειρα. Τι ωραία. Θα παίξει Τενεκεδένιο. Θα παίξουμε, αλλά θα σε πω κάτι πρωτού παίξουμε, Κωστή. Ναι, να μου πεις, ό,τι θες. Λέγατε προηγουμένως ναι. για καράβια. Ναι. Έτσι. Ότι τα σέρνει το μεγάλο ρημουλκό. Μπράβο. Ναι. Ο Τιτανικός όμως που είχε τόσες γυναίκες, γιατί βούλιαξε. Για πες... Γιατί καμία δεν ήταν μπροστά, φίλε. Πήγε ο Μαλαμπίπι, ο Ντικάπριο να σύρει το καράβι. Αυτό ήταν, φίλε. Λάθος. Λάθος εκεί, φίλε. Λάθος. Άσε που, άσε να σου πω κάτι, Ρουφιάνα, στο τέλος κρατάς εσύ τη σανίδα, ρε κορίτσι, και τον άλλο τον αφήνεις και γίνεται παγωτό, κατάψυξη. Δε χώρεσε η σανίδα μόρυγα. Λα. Ρε βρεγμένη σανίδα που σου χρειάζεται και όντως την πήρε τη βρεγμένη σανίδα. Ποτέ γυναίκα, ποτέ χέρισε γυναίκα, μόνο με λουλούδι. Λουλουδάκι, χωρίς τη γλάστρα το από κάτω. Έτσι, ποτέ, ποτέ. Για βάλε τώρα λοιπόν, να παίξουμε, βάλε πάρε. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή και τραγουδιστή ή ηθοποιό από. Τι δεν βάλαμε σήμερα, τι γράμμα, τι δεν βάλαμε. Το έψιλον είναι δύσκολο, άστο να έψιλον. Βάλε. Βάλε από... από Λάμδα δεν είπαμε. Έλα, Λάμδα, έφυγες. Λάμδα. Ναι. Λίβερπουλ. Λίβερπουλ, πολύ ωραίος. Λίνεκερ. Λίνεκερ, πολύ ωραίο. Τραγουδιστής. Ναι, πάμε. Προπονητής. Προπονητής. Λάζοβιτς. Είναι ένας Σέρβος. Ναι, 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 στη Ράχη. Βοηθός. Άκου τώρα. Ναι, ναι. Όπως είπε ο άλλος... Ναι, ναι, δεν χρειάζεται, μην χάνεις χρόνο. Μην απολογείς. Είναι ο βοηθός, ναι. Ο βοηθός του Ράχη. Ναι. Τραγουδιστή είπαμε, από Λάμδα. Τραγουδιστής. Ναι. Τώρα κόλλησα, είδες. Τραγουδιστής. Τραγουδιστής από Λάμδα. Ε. Λαζόπουλος. Λαζόπουλος. Εντάξει, δε. Αφού είναι κωμικός τραγουδιστής. Ό,τι τραγουδάει κιόλας, δεν είναι. Και προπονητή τον λες, άμα λάχει. Δηλαδή, ό,τι λάχει. Ναι, ναι. Δεν μου λες... Όλα, ρε, ελληνική ομάδα είπαμε. Δεν είπαμε. Ελληνική ομάδα. Μια Λάρισα, μια Λαμία, κάτι της. Η Λάρισα, η Λαμία. Ό,τι πάρτε, βάλτε. Ελεύθερο. Ο Λεβαδιακός. Όχι Λεβαδιακός. Λεβαδιακός. Όλοι. Λεβαδιακός με τα σουβλάκια τους, ναι. Λέγε να σε βάλω. Όνομα. Θωμάς. Θωμάς. 763. 763. Θωμάς και τώρα τελείωσε ο στυλός. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε φιλιά, αγόρι μου. Δυο τελευταία σου, αγοράκι μου. Δυο τελευταίοι μπαμ μπαμ, γιατί έχω πολλά να κληρώσω. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να παίξουμε, αδερφέ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, ρε Ανδρέα, από τη Νέα Υόρκη. Αγοράκι μου, αγοράκι μου. Καλά. Ήθελα να σε ρωτήσω, η Τούμπα πότε θα την παραλάβει, ο Εργολάβος πότε τελειώσει η Τούμπα. Πρέπει να αρχίσει πρώτα, για να τελειώσει πρώτα πρέπει να αρχίσει. Σου λέω, θα σου πω το εξής. Όλο αυτό το διάστημα ναι. που δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω, ναι. υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με αυτό το θέμα.
να ξεπεράσουν τα εμπόδια της γραφειοκρατίας, να πάρουν τις υπογραφές που πρέπει. Δεν έχει σταματήσει το θέμα. Και εμείς θα πάμε καπτατζόγλιο χωρίς να αρχίσουμε. Δεν είναι βέβαιο ότι θα πάμε. Πιστεύω ότι και φέτος θα μείνουμε στην Τούμπα ένα χρόνο ακόμα. Να πάρουμε και το πρωτάθλημα μία ακόμα φορά. Κάθε μέρα θα τα πούμε. Να σε καλά! Άμα ζητήσουν τον Πασχαλάκη, θέλουν να αγοράσουν, θα τον πουλάνε. Θα τους δώσουμε το Χριστουγεννάκι. Τον Πασχαλάκη δεν τον δίνουμε, να ξέρεις. Φιλιά! Δεν υπάρχει. Βρήκαμε τέρμα για πολλά χρόνια. Θα είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος θα είναι. Φιλιά, φιλιά! Εγώ είμαι Κολομβία. Εσύ είσαι Αργεντινή, εγώ είμαι Κολομβία. Κολομβία, φαντάζομαι το λόγο. Φιλιά πολλά! Γεια, γεια, γεια. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι, Κολομπάμπου είναι η χώρα, φίλε. Αυτή θα πάρει το Μουντιάλ. Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Είμαι Νίκη. Είσαι η? Νίκη. Γεια σου, ρε Νίκη. Θα παίξουμε, να τελειώσουμε μαζί σου. Ναι, θα προσπαθήσω. Πάρα πολύ ωραία. Πολλά και από μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Νίκη. Σε ευχαριστώ. Δεν ήθελα εκείνη τη μέρα, αλλά αποκλείεται να πιάναμε γραμμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Είμαι χαμός και... Να σε καλά. Να σε καλά. Χαίρομαι που σε αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι πολύ τιμητικό. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Σήμερα είναι πολύ καλή εκπομπή. Πολύ χαίρομαι. Ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, Έλληνα παίκτη, ξένο παίκτη, προπονητή και τραγουδιστή. Θα βάλουμε ένα εύκολο γράμμα. Από ΤΑΦ! Πάμε! Από ΤΑΦ, μισό λεπτό. Τον ΠΑΟΚ. Όχι, Τσιόλης. Τσιόλης, μπράβο, ωραία. Τριστάν. Τριστάν! Διέκο Τριστάν! Παρέα με τον Αφελάη, εσύ κάνεις με την άλλη. Μου λες τον Τριστάν, είσαι διαβασμένη! Ναι, άλλο. Προπονητής, το Παλίδης. Το Παλίδης, ναι, βοηθός του Ρεχάλη, μιλάμε για... Ναι, τραγουδιστής. Τότεναμ. Τότεναμ, ναι. Τρίκαλα. Μια χαρά, τίποτα, είσαι, τίποτα, το Παλίδης, και αυτά. Και τερζής, μου λες κιόλας, δεν είσαι... Και ηθοποιό, ήθελες. Όχι, τραγουδιστή ή ηθοποιό. Ηθοποιό μπορούσε να μου πεις τον Καρθία. Θα μπορούσε να μου πεις τον Καρθία του Ολυμπιακού, αλλά δεν είχα από γάμα τώρα να σου πω, γι' αυτό θα μου λύγεις. Ηθοποιό, Τσιβιλίκας. Τσιβιλίκας, άψογη είσαι. Τέλεια, 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 τέλεια. Πες μου να σε βάλω στην κλήρωση. Πες μου. Νίκη. Ναι. 705. Γεια σου, Νίκη! Φιλιά! Γεια σου, Κωστή. Ευχαριστώ πολύ. Τι ακρόατρες έχω, φίλε μου. Τριστάν. Αφελάει, άλλοι ρε, εσείς ρε, πλάκα, ρε, παιδιά. Ρε, κορίτσια, με τρολάρετε. Δηλαδή, ή γκουγκλάρουν, ή έχουμε φίλα άλλο επίπεδο. Μιλάμε για level τώρα. Ρε, Τριστάν, αφελάει. Το λέει, δηλαδή, σαν να λέει... Ρε, καταλαβαίνετε τι ζουμουσάκια έχουμε εδώ, τι ζουμουσίτσες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε, φίλε. Εγώ αν ρωτήσουμε 10 άντρες. Τον Τριστάν τον αφελάει, τον ξέρεις. Ε? Εντάξει, ήμασταν μαζί τότε, παίζαμε στο 18ο μαζί μπάλα, αλλά εντάξει, ξέρεις, εγώ μετά έμπρεξα με γυναίκες αυτά. Εμένα με είχε δει ο Τάδε, λέει, ας πούμε, ο Λόραντ με είχε δει και είπα αυτό και αυτό θέλω, αλλά εγώ ήμουν γολόπεδο και αυτά. Σίγουρα, είχα ένα τραυματισμό, έμπρεξα με γυναίκες. Παντού σε κάθε παρέα υπάρχει ένας τέτοιος, φίλε. Εμένα, με είχε δει ο Πάλτσερ Νάι και είπα αυτό θέλω, θα τον πάρω μαζί μου. Αυτόν, αλλά εγώ ήμουν κολοπέδι. Πώς γίνεται σε κάθε παρέα και υπάρχει ένας τέτοιος, ρε φίλε. Σε κάθε παρέα, θα κάνει μεγάλη καριέρα. Ποια, τον Κούδα για χαβαλέ, τον Σαράφι, ποια ρε, αυτούς, στα Μάρμαρα τους είχα στείλει με κάτι τρίπλες. Εγώ αυτά το κατοστάρι το έκανε 7 δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, φινίτο λα μουσικά, πρέπει να κάνω κληρώσεις. Μαέστρο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7. Λοιπόν, έχουμε ακριβώς 21 άτομα. Πολύ μικρή κλήρωση, έτσι. Δωράκλες θα δώσουμε, παιδιά. Μαέστρο, μπαμ μπαμ, δώσε μου 5 νούμερα, από το 1 μέχρι το 21. Το 2, η φωτογραφική. Α, περίμενε να ρυθμίσω πρώτα, περίμενε να ρυθμίσω, περίμενε, περίμενε. Άνοιξε, άνοιξε, φίλε, τον ύμνο. Legacy, φίλε, μόνο mainstream. Μόνο mainstream παίζουμε. Ωραία, πάμε, πάμε. 1 με 21, το 2 είπες, ωραία. Όχι, όχι, ξανά πες μου άλλα νούμερα γιατί τώρα ρυθμίσα ξανά. Απ' την αρχή άλλα, γιατί τα έχω ρυθμίσει πάλι, ναι. Το 4, ωραία, το 4. 11, ναι. 13, 17 και 20. Πολύ δυνατός σε φίλε, σε κούρασα πουλάκι μου. Κασκορσέτες, αγόρι μου γλυκό, αγόρι μου. Βαρέα και ανθυγινά. Λοιπόν! Άνοιξε λίγο το βιολάκι. Τι κάνει, ταξίμι κάνει ο άνθρωπος. Πάμε, φωτογραφική μηχανή Sony. Η φωτογραφική μηχανή Sony πηγαίνει στον Γιάννη
Πασχαλίδη. Γιάννης Πασχαλίδης. Γιάννη Πασχαλίδη, πάρε τώρα τηλέφωνο, ακούς? Από τους χθεσινούς είναι αυτός. Γιάννης Πασχαλίδης, παίρνεις τηλέφωνο τώρα να σε βγάλουμε αέρα. 23-10-287-888, παίρνεις και λες. Πάμε να δώσουμε. Πάει φωτογραφική μηχανή, Sony. Πασχαλίδης Γιάννης, πάμε για τα κρασιά. Κρασιά Αμπελόης. Τα κρασιά πηγαίνουν στην Ελένη Κάπα σε 656. Ελένη Κάπα 656. Και αυτή στους χθεσινούς. Πάμε τραπέζι στη Λαδόκολα. Το τραπέζι Λαδόκολα κερδίζει ο Γιάννης Χαριλάου. Φίλε Λάου, Λάου, έλα να πάρεις το τραπέζι. Θα έρθεις από εδώ. Πάει και το τραπέζι. Πάμε στα παγωτά. Τα παγωτά πηγαίνουν στον Ανέστη από το Λαγκαδά. Παγωτά. Εδώ είχαμε τραπέζι. Έδωσα τη φωτογραφική, έδωσα τα κρασιά, έδωσα το τραπέζι, έδωσα τα παγωτά. Πάμε να δώσω και τα γυαλιά. Τα γυαλιά πηγαίνουν στον Χάρη Τριανταφύλου. Γυαλί, Χάρη Τριανταφύλου. Τάπα! Τάπα, τάπα και τάκανα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, μία ακόμα εκπομπή πολιτισμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές φτάνει στο τέλος της. Κλαίμε, ξέρω, ξέρουμε, ξέρω. Έχω τον γίγαντα της κονσόλας, τον κορύβατο, τον αέναο, τον ανεπτυγμένο, τον ανιδιοτελή, τον κυκλοθυμικό. Φίλε, μπορούμε να πούμε πολλές άσχετες λέξεις. Τον επαΐοντα! Τον είπες ρε επαΐοντα! Σωτήρη Δασκαλάκη, αγοράκι μου, σε ευχαριστώ για όλα, φίλε. Για όλα. Για όλα. Για όλα. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε. Την εκπομπή την ακούτε επανάλα. Είμαστε καταπληκτικοί στην επανάληψη. Πραγματικά είμαστε ζωφεροί. Πεθαίνω, φίλοι, για λέξεις που είναι άσχετες. Παιδιά, είμαστε πραγματικά ζωφεροί. Είμαστε ζωφεροί, ζωφεροί. Απαστράπτοντες είμαστε στην επανάληψη. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάκι. Ε, πήρε! Ο νικητής, ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο παιδί! Φωτογράφε, βγάλε μια φωτογραφία. Σόνι φωτογραφική μηχανή, φίλε. Σόνι και καλά. Είσαι ωραίος, φίλε. Είσαι ο Πασχαλίδης. Ναι, ναι, ο Γιάννης. Με το Ρέμο έχεις καμία σχέση, τίποτα? Ευτυχώς καμία. Ευτυχώς καμία. Κλαίει ο Αντώνης τώρα που δεν. Ναι. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Γιάννη μου, κέρδισε μια φωτογραφική μηχανή Sony. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ στους χθεσινούς ήσουν, έτσι, από ό,τι βλέπω. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Παίξαμε αντίστροφη μέτρηση. Θα στείλω το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Πηγαίνει, γεια σα. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρει τι μαγαζάρα είναι. Είναι ωραίο ο τύπο. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι ο Ποπόφαρδο που κληρώθηκε την υπέροχη φωτογραφική μηχανή και ήρθα να την παραλάβω. Έτσι. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζούμου σου, αδερφέ! Να είσαι γερός! Να είσαι γερός! Να είσαι γερός! Μην ξεχνάτε, ταυτότητα υγεία ζωή 655-655. Ενημερώνεστε με 65 ευρώ το χρόνο. Υπέροχα πράγματα, πάρα πολλά δωρεάν. Στη Euromedica μπείτε και ενημερωθείτε. Φυσικά, Visual Store. Κορυφαίο ιστότοπο, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα για την αγορά ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ήχου, εικόνα, ειδικών μπαταριών, ηχοθερμομονωτικών υλικών αυτοκινήτου και σκαφών για τα σκάφη και διάφορα ωραία πράγματα. Μπείτε μόνο κορυφαίες μάρκες, visualstore.gr. Ενημερωθείτε, ενημερωθείτε. Διάβροχα Bluetooth και διάφορα άλλα ωραία. Φυσικά ζαχαροπλαστεία Αρτοπία Νικολαίδης. Παγωτάρες, παγωτό με αγνά υλικά, υπέροχα. Γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Όσοι είστε ευλίγιστοι, εννοείται. Αυτά που λέτε, είπα για τέντα. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μόνο εκεί, υπέροχη τέντα, 4-30-011, σας φιλώ γλυκά στη μούρη, φάγαμε και ένα πεντάλεπτο τα παιδιά, από την Τρόικα, bye, 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 zoom, σου λέμε, γεια!